Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιση, Περιστέρα μου, τσοπεγόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυπτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Όχι, θέλουν κι γυναίκα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Μετρόπολης 95,5 των FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 της Κακομοίρας.
με τη γνωστή συνταγή των Εμίλιο Γαβριλίδη στη Δημήτρη των Ήχων, το Θανάση Καδαμπάκα στο Production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, το Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστήρα Απτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολη 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με του αδερφού Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σα. Αρκεί να τηλεφωνήσετε το 18133. Έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, σας δίνουν την οριστική λύση σε ένα λεπτό και μαζί την καλύτερη τιμή την οποία μπορείτε να πάρετε στην αγορά. Αν τώρα ψάχνετε να βρείτε ανταλλακτικό για το δικό σου αυτοκίνητο, δεν έχετε παρά να ψάξετε μέσα σε ένα τεράστιο παζάρ ανταλλακτικών το οποίο υπάρχει στους αδερφούς Κωνσταντινίδη και να βρείτε αυτό το οποίο χρειάζεστε εύκολα, γρήγορα ή να σου το βρουν ήδη και να σου το δώσουν στο www.listoparto.gr. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95.5. Στο Facebook στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι, ειδικότερα οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό και θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ενώ μην ξεχνάτε ότι αν θέλετε να μάθετε πού θα βρείτε γεύμα αξίας 36 ευρώ πληρώνοντας μόνο 18, φυσικά η απάντηση είναι στο goldmall.gr. Επισκέψου το νέο μπαρ ρέστοραν Μαεμάνι στην Παύλου Μελά στο κέντρο με κουπόνι 18 ευρώ για γεύμα αξίας 36 ευρώ. Βρες αποκλειστικές προσφορές από το εστιατόριο και πολλά εστιατόρια της πόλης στο goldmall.gr. Λοιπόν, να στείλουμε σαν εκπομπή τα περαστικά μας στο Μάνταλο, γιατί το παιδί πονάει ακόμα από το χτύπημα στην Τρίπολη. Τι κάνεις, Κωστή? Όχι, εσύ τα δίνεις, δεν τα δίνω εγώ. Εγώ τα δίνω. Αλλά το, στον Μπρίγκοβιτς δεν έδωσες περαστικά. Και στον Μπρίγκοβιτς. Όχι, τώρα δεν είπα μετράει. Δεν είναι πέναλτι. Δεν μετράει. Είπα δεν είναι πέναλτι. Δεν του έδωσες περαστικά όμως. Εντάξει. Ναι. Κοίταξε. Το ένα ήταν έπεσε, πήγε να. Το άλλο λες και το χτύπησε. Είναι πέναλτι, ρε. Όχι. Το άλλο είναι πέναλτι. Όχι. Πάμε παρακάτω. Άλλα θέματα. Αλλάξω εγώ κουβέντα. Λέγε. Έδινε στον ΠΑΟΚ πρωταθλητή. Και το δίνω ακόμα. Ναι. Γιατί τώρα έβγαλε δύο μάτς μη φιλικά, με νίκη, μετά από κόπωση, μετά από όχι ιδιαίτερο καλό παιχνίδι, ιδιαίτερα στην Τρίπολη. Ναι, ρε φίλε, μαζί σου. Ναι. Όταν βλέπω όμως ναι, ότι στο ένα υπάρχει το πέναλτι, μπορεί να πεις ότι εκεί βοηθήθηκε κιόλας. Φωνάζουν για κάποιες κάρτες, για άλλα πράγματα. Στο άλλο του ακυρώνει 5 μέτρα γκολ. 5 μέτρα καλυμμένος. Και όταν εγώ κατέβηκα στην Αθήνα. Εγώ τι να πιστέψω. Τι να πιστέψω, ότι τους επόπτες τους έχει ΑΕΚ. Το λέω από εδώ και πολλές μέρες. Ναι, ρε, μαζί σου. Ωραία. Όταν όμως βλέπεις ότι η διαιτησία ναι, δεν βοηθάει τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και εγώ λοιπόν, τι να κάνω τώρα, να μην φάω το μεσημέρι επειδή η διαιτησία. Να φας, ρε. Δεν βοηθάει τον ΠΑΟΚ. Να φας. Και λοιπόν, ας τους πληρώσει αν τον βοηθάει. Λεφτά έχουν. Ναι. Και να το πρόβλημα. Είναι μια ομάδα πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Πρέπει να έχει δεμένο το γάιδαρο στο πλήρω. Ας το δες. Ρε φίλε, δίνεις. 8 διαιτητές πληρώνουν. Ο φίλος μου αυτός που πήγα κάτω στην Αθήνα ναι, και τον πήρε ο Μελισανίδη στο γραφείο και ξουξου μουξου, μου δείξε ένα κινητό που τον έβριζε ο Τεβεκέλης και λέει μας πούλησες. Του λέει ο Τεβεκέλης στο κινητό. Ναι. Και. Που σημαίνει ότι ναι, λέει, αλλά εμένα και του λέει και δεν με δώσατε σημασία και εγώ πήγα κάτω. Λέει ο άλλος. Ναι. Παίζετε παρασκήνιο δηλαδή με άλλα λόγια. Διαφωνούμε. Μπορεί εδώ να πληρώνει τους λάθους ανθρώπους ο Σαββίδης. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με νοιάζει ότι βλέπω μια διαιτησία που μ' αρέσει. Γιατί μ' αρέσει. Δεν είναι ο Νταβατζής ο ένας που ήταν Ολυμπιακός 80-20 διαιτησία. Ερχόταν, ξέρω εγώ, η Λεβαδιά, η Καστοριά, η Βέρεια, η Καβάλα, η Παναχαϊκή στο Καραϊσκάκι και αφήναν 8 παίκτες έξω και λέγανε εντάξει θα χάσουμε που θα χάσουμε. Δεν έχει τέτοια αυτά. Βλέπεις τον Καραϊσκάκι από θέατρο των ονείρων. Ολυμπιακός φωνάζουνε. Δηλαδή το κάναν έδρα. Δεν το έχουν σίγουρο το έργο. Και αυτό είναι καλό. Ας παίρνουν. 5 βάλανε χτες. Βρε 15 τους να βάλουν. Είχες τελειωμένους. Άλλο λέω, δεν έχω κανένα τελειωμένο. Και οι τρεις ομάδες είναι του ίδιου επίπεδου. Εντάξει, την ΑΕΚ δεν την έχω για τόσο. Την έχω για επτάψυχη, ας πούμε. Εντάξει, την έχω για επτάψυχη. Την ΑΕΚ, ναι, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ τους βλέπω σαν ρόστερ πιο βαθιά ό,τι έχουν. Εντάξει, ναι, τους βάζω ένα κλικ λίγο παραπάνω από την ΑΕΚ. Έτσι, αυτό το κομμάτι. Αλλά χαίρομαι πολύ που η διαιτησία επιτέλους δεν έχει ένα ταβατζή. Οι διαιτητές, αυτές οι βάνες μπάρμπες να πούμε, ναι, έχουν πολλούς γύρω-γύρω. Ναι. Ναι, δεν έχουν έναν. Και αυτό εμένα μου αρέσει. Δεν αρέσει τον ΑΕΞΗ, δεν αρέσει τον ΠΑΟΞΗ, γιατί τα σφυρίγματα πάνε εκατέρωθεν κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Okay. Ναι. Αλλά φαίνεται όμως ότι ο Μελισανίδης και εδώ έχει δέσει το γάιδαρο την ουρά λίγο παραπάνω από ότι την έχει δέσει ο Σαββίδης. Πρόβλημά του Σαββίδη είναι, δεν δικό μου. Ούτε του Μελισανίδη είναι. Ούτε δικό μου είναι, του Μελισανίδη είναι. Οπότε να πάρουν να βγάλουν τα μάτια τους
να πάνε να πιάσουν τους διαιτητές και τους επόπτες της ενώσης και να πάρουν να παίξουν το παρασκήνιο και ας κάνει ό,τι θέλει ο καθένας. Όποιος θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Οκ. Okay. Και κάτι άλλο. Να μην βρίζει ο Καράπαπα ή ο Μελισανίδης το SDNA ή απ' την άλλη μεριά να βρίζουν κάποια άλλα μέσα να πούμε. Ο κάθε παράγοντας, ο οποίος είναι και μεγαλομέτωχος, ο οποίος είναι και ισχυρός, εκτός από ότι τους διαιτητές, πρέπει να έχει και τους δικαστές, πρέπει να έχει και τους δημοσιογράφους, πρέπει να έχει πακέτο. Και για να έχεις πακέτο, πρέπει να πληρώσεις. Πρέπει να διαθέτεις πακέτο. Ναι, πρέπει να και να διαθέτεις πακέτο και να ξέρεις πού θα το δώσεις και ποιος θα το πάρει να το μοιράσει το πακέτο. Οκ, okay, boys. Λοιπόν, τι έχεις παρακάτω. Αυτές οι τρεις ομάδες είναι. Ο Άρης έκανε 2 στα 2. 18.000 κόσμο είχε εκεί πέρα. 20. Ναι. Ποια είναι η είδηση. Ποια είναι η είδηση. Ναι, ποια είναι η είδηση. Η είδηση είναι ότι για μία ακόμη φορά. Ναι. Πριν τον αγώνα. Ναι. Δεν τον βλέπω τον Άρη, δεν τον βλέπω τον Άρη, δεν τον βλέπω τον Άρη. Ναι. Έχει γιουνές ο Άρης. Ωραία, ποιος γιουνές μου λες. Αυτός θα συνέλθει μετά τα Χριστούγεννα. Ναι. Πάρ το παστέλο από το γιουνές. Μπράβο, ρε Γρηγόρη, τι παλαδόφατσα που είσαι μεγάλη. Δεν μ' αρέσει ότι κινεί, έτσι ότι κινεί, αλλιώς ότι κινεί, δύο γκολ ότι κινεί. Ναι. Ο Άρης είναι καλός πίσω, δεν είναι καλός μπροστά. Ναι. Πέντε γκολ ο Άρης. Πώς έβαλε. Τρία την προηγούμενη εβδομάδα. Και όχι. Δεν έβαλε καν. Τι είδες εσύ, το μάθος το είδες. Το είδα. Το άλλο το είδες. Πώς τα είδες και τα δύο. Ξέρεις πολύ καλά ότι έχω αρκετές τηλεοράσεις, όχι μία. Πού τις έχεις τις τηλεοράσεις. Εκεί που βλέπω τους αγώνες. Πού τις βλέπεις τους αγώνες. Όπου τους βλέπω, ρε φίλε. Είχε δύο τηλεοράσεις δηλαδή. Ναι. Ναι, γιατί εγώ νομίζω ότι δεν είχε τηλεοράσεις για τον Άρη, εκεί που ήσουν. Και η τηλεοράση μία με την άλλη ήταν κολλητές, ας πούμε. Είναι. Πώς είναι δηλαδή. Τέσσερις. Μία, δύο, τρεις. Πώς είναι εδώ, τρεις. Ναι. Άρα είδες σε 90 λεπτά δύο μάτς. Ναι. Και έβγαλε συμπέρασμα. Εδώ βλέπεις 90 λεπτά ένα μάτς και δεν βγάζεις, έβγαλε σε δύο. Ναι, ρε φίλε, πες με χαζό έπαινα. Δεν πειράζει. Εδώ δεν είσαι χαζό, δεν σε λέω. Χαζό. Πες είδα ένα μάτς, ρε Γρηγόρη. Ένα μάτς. Και τα έτσι Κώστα. Μπράβο, ναι, Γρηγόρη. Το πρώτο ημίχρονο του Καρτατζόγλου ήταν άθλιο. Ήταν άθλιο. Εντάξει. Ναι. Το πρώτο ημίχρονο τη Νέα Μήνη. Ήξερε εσύ ότι ήταν άθλιο και είδε το άλλο. Όχι. Όχι, ναι. Λέω τι έγινε. Α, τι έγινε. Ναι. Το πρώτο επίσης ημίχρονο στη Νέα Σμύρνη ήταν επίσης άθλιο. Ήταν άθλιο. Δεν είχε ρυθμό. Δεν είχε ένα παιχνίδι το οποίο έτρεγαν να κυνηγάν την μπάλα πάνω κάτω. Δηλαδή, να δεχθώ αυτό το οποίο λες, γιατί έχεις ένα. Εσύ μελετάς το ποδόσφαιρο και καλά κάνεις. Πώς το πήρε ο Άρης το μάτς. Γιατί το πήρε ο Άρης το μάτς. Τι έγινε, πού είχε πλεονεξία ο Άρης, ας πούμε. Πήγαν 20.000 κόσμος και δεν ξέρουν γιατί κέρδισε ο Άρης. Ξέρουν. Για τις κινήσεις τις οποίες έκανε στο δεύτερο ημίχρονο ο Πάκο Ερέρα. Τι έκανε, ποια κίνηση έκανε. Πέρασε τον Τικίνη δεξιά. Με. Και πέρασε τον Μπρούνο Γκάμα πίσω από τον Φόρ. Πίσω από, αυτή ήταν η κίνηση. Δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Έλα σου πω εγώ για την κίνηση. Ήταν αυτή η κίνηση, δεν. Όχι. Δεν έγινε αυτή η κίνηση. Δεν είδα αυτή η κίνηση. Η δηλαδή κίνηση... Εγώ δεν είδα καλά. Μήρε κόκκινη, άστα κόκκινη. Λοιπόν, Λάρισα, ποιον έχουν προπονητή τον Αντωνίου. Μάλιστα. Έκανε ένα σοβαρό λάθος ο Αντωνίου. Θα πάμε και στην ανάλυση και των άλλων αγώνων. Τι έκανε ο Αντωνίου. Αυτά που είπα, σταμάτα ρε κόκκινε. Μπράβο, έγιναν. Δεν θέλω μπράβο. Τι έκανε ο Αντωνίου, κούγια. Εκεί όταν κάθεσαι στον πάγκο, μην πλακώνεσαι με τον Κολτσίδα. Ο Κολτσίδας είναι λαϊκιστής. Τον έχουν εκεί για να μαλώνει με τους επόπτες και με τους τύπους από τον άλλο πάγκο. Καλά κάνει. Αυτή είναι η δουλειά του. Ούτε μπάλα θα διδάξει, ούτε γυμναστική θα κάνει αν και είναι γυμναστής. Τον έχουν εκεί για να μαλώνει και επειδή βαρούσε εκκλησίες, τον κάνανε εκεί να πούμε γενικό αρχηγό. Άστα αυτά, κούγια. Να ακούσει την εκπομπή. Παίζει με τον Άρη. Ναι. Παίζει 3-5-2. Τι σημαίνει 3-5-2. Τι σημαίνει 3-5-2, 5-3-2. Ότι πρέπει να έχεις τρεις στοπεράρες. Τρεις στοπεράρες, όχι ρε Γρηγόρη. Και πρέπει να έχεις δύο μπακ, τα οποία να παίζουν να οργώνουν όλη τη γραμμή. Άσε να οργώνουν ρε, τι να οργώσουν ρε. Έπαιζες ρε κούγια 4 με 2 στις πλευρές. Σταμάτα λίγο ρε. Έπαιζες ρε κούγια 4 με 2 στις πλευρές. Και έβγαινε ο Βαλεριάνος με τον Τζανακάκη από τη μια και από την άλλη πλευρά. Και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Ποιος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Συνέχισε. Μην ρε κόκκινε, άσε το έργο. Ναι, ναι, ναι. Μην να πάει στο διάλογο. Μπρέχει στο Facebook. Ας να τους πούμε γιατί κερδίσανε. Ανέμενε λοιπόν ο Τζανακάκης και ο Βαλεριάνος 70 μέτρα, χωρίς να έχουν κάποιο αντίπαλο. Ο ένας οφόρ, γιατί αυτοί παίζανε και με δύο μπροστά, έκλεινε προς τον Βαλεριάνο, ήταν λίγο τσαπατσούλης ο Βαλεριάνος. Ο Τζανακάκης ήταν το πιο εύκολο, ένα από τα πιο εύκολα απογέμματά του. Γι' αυτό Άρης έβγαινε από εκεί βολίδα, 4 εναντίον 2 ήταν όλο το πεδίο ελεύθερο και φόρτωσε, έγιναν τρομερά γεμίσματα από εκεί. Και φυσικά ο Φορ κάποια στιγμή με αυτά τα center back τα οποία παλεύονται, ας πούμε, ο Φορ, ο Ντεγκινί και ο Γιουνές και τα λοιπά, παλεύονται. Οπότε έτσι πήγε το πρώτο γκολ. Δηλαδή η Λάρισα μπορεί να έκανε άμυνα στην περιοχή της, όμως η πλευρά του Τζανακάκη, αν πάρει τηλέφωνο τον Τζανακάκη. Αν πάρει τον Τζανακάκη τηλέφωνο και τον ρωτήσει, ρε Τζανακάκη, πες του πώς είναι τα πράγματα, πώς είναι το έργο εκεί πέρα, πώς θα σου πει ευχαριστώ. Τον Μπούφο τον Κούγια που κάνει τον προπονητή εκεί και τον άλλο τον Μπούφο τον βοηθό του. Μου αφήσαν και έκανα τις κούρσες.
πόσες κούρσες ανενόκλητος, και όχι μόνο ανενόκλητος. Και όταν έκανε ο Άρης την παραφθή, δεν είχαν την ταχύτητα να βγουν προς τη μεριά του ή προς τη μεριά του Βαλεριάνου. Okay. Τι οκ, okay, ποιος και. Έχω μια ερώτηση. Ναι, παίρνει την ερώτηση. Δεν υπάρχει και διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Εντάξει. Ο Άρης δείχνει ποιότητα. Τι θα πει ποιότητα. Ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πού την έχει την ποιότητα, σε ποιες γραμμές. Είναι οι δύο εξτρέμ, ο ένας και ο άλλος. Και τα λοιπά, και πολύ καλά χαφ και πολύ καλή άμυνα. Οι χαφ είναι, πώς τους λένε. Έχουν ονόματα. Καλά ρε Σικώστα. Δεν ξέρω, καλά ρε Κώστα. Πολύ ωραία κουβάρα, ναι, πολύ ναι. Ωραία διάρκεια. Έχουν ονόματα τα χαφ. Όχι ρε, είναι νομέ. Είναι τι. Είναι όπως η Σοβιετική Ένωση. Αβάπτης τι είναι. Σοβιετική Ένωση και τι κάνανε. Δεν ξέρω τι κάνανε. Για να μαθαίνει. Μην το πας στο έργο τώρα. Όχι, το πλοίο σε κανένα. Σοβιετική Ένωση. Ναι, ναι, ναι. Όταν ήταν διαφορετικά τα πράγματα κομμουνιστικά. Πάει εκπομπή. Ναι. Έλεγε ένα παιχνίδι 5-3. Ναι. Ποιο έβαλε τον γκολ, 5-3 έλεξε. Ναι. Δεν υπήρχε όνομα. Έτσι. Από εκεί πήρε μάθημα εσύ και. Όχι, ναι. Μαθαίνω εσένα. Δηλαδή πάρε να κάνει τον πονηρό τώρα. Ναι, ναι. Κάνε τον πονηρό, άντε. Είχε δύο χαφ, λες καλά. Ποια είναι τα χαφ, πώς τα λένε, τι όνομα έχουν. Όχι, ρε, τι στοιχεία έχουν αυτά τα χαφ. Τίποτα. Κάντε κριτική στα ραδιόφωνα, αλλά δεν ξέρετε. Άλλα μα πάμε. Εσύ μα έλεγε για μια ομάδα η οποία αν θα παραμείνει θα είναι επιτυχία. Δεν θα είναι. Πόσοι πέφτουν. Τρεις. Τέσσερις. Τρεις ή μισή. Ναι, μπορεί να το πει. Τρεις ή μισή. Τρεις και ένας. Τρεις και ένας. Λοιπόν, ο Άρης δεν θα είναι σε αυτές τις ομάδες. Δεν θα είναι σε αυτές τις ομάδες. Δεν μπορεί με αυτό το αγωνιστικό πρόσωπο που βγάζει. Και όπως επίσης σε εκθέτει, ναι. Αυτός ο οποίος δεν του βγαίνει η φωνή ναι. Στην πρώτη του συνέντευξη τύπου, ο οποίος δείχνει ότι κάνει πολύ καλή δουλειά και μάλιστα. Η φωνή είναι. Τη φωνή. Και λοιπόν, φωνή. Που το κουουουτσάρισμα του χτες ήταν πάρα πολύ. Το αλουμί ήταν κακό. Ρε φίλε, συγγνώμη. Ναι. Είναι συνδυασμό πραγμάτων. Το ένα πρέπει να είναι καλό και ο άλλο να κάνει κάτι κακό. Αν γίνουν όλα σωστά, ναι, θα λήξει 0-0 το παιχνίδι. Μπράβο. Τι στοιχείο έχει άλλο το παιχνίδι εκτός από το αγωνιστικό. Κάτι το οποίο πρέπει τους Αριανούς να τους χαροποιεί. Αυτό είναι αυτό, περισσότερο. Ποιο, ποιο, ποιο. Το οποίο είναι το πιο... Ποιο είναι το πιο χαροποιήσιμο, να πούμε, μήνυμα το οποίο περνάει εκεί το, έξω από το αγωνιστικό κομμάτι του Άρη. Μια σκέφτηκε στον Άρη πρώτο. Το πιο ωραίο, πιο ωραίο. Το πιο σημαντικό είναι, είναι. Ο Άρης. Ο Άρης. Εκεί που τα διαρκεία δεν γινόταν καθόλου. Ναι. Έχει πάει στις 7.000 διαρκεία. Ναι. 20.000 κόσμος ήταν εκεί. Ναι. Αφού ο κόσμος βλέπει ότι κάτι γίνεται και εμπιστεύεται. Ναι, ναι. Τη στηρίζει. Αυτό είναι δηλαδή. Εγώ ναι. Άλλο είδα. Λίγο είναι. Πολύ είναι. Άλλο είδα εγώ. Εντάξει. Ποιο εκεί ήταν το λέγα... σπουδαίο. Το σπουδαίο. Ποιο είναι το σπουδαίο. Αυτό είναι καλό που λες. Τα 7.000 διαρκείας. 20.000 κόσμος. Αυτό συνδυάζεται και με νίκη. Όπως επίσης, ναι. Εγώ θα πω ότι πρέπει να βγει το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής του Γιουνές. Ναι. Γιατί ο τρόπος που το βάζει. Ναι. Γίνεται μόνο από ποδοσφαιριστή πολύ μεγάλη κλάση. Μάση, κλάση. Ναι. Ναι. Αυτό το βάζει με το στήθος. Αυτό δεν το κουβαλάς κάθε μέρα, δεν λέει τίποτα. Τον ανιψιό μου. Θα πει όταν χρειαστεί. Τι είναι, μπορώ, είναι πόσο χρόνο είσαι αγόρι. Τι σε νοιάζει, ρε. Φωνή δεν έχει. Δεν ξέρει ο κόσμο. Μισή, τι μου είχε. Έχει το ανθρωπάκο για δουλειά, δεν έχει να κάνει αυτό. Για δουλειά. Για δουλειά έχει. Τι τον φέρει εδώ να τον βρει δουλειά. Ναι. Ναι. Και εγώ έφερα 2-3 αλλά δεν του πήρα. Θε δημοσιογραφική υποστήριξη. Θα την έχει. Αυτό θα την κάνει. Προχώρα. Αυτό του λες καλημέρα, 11 η ώρα και καλησπέρα σε λέει στις 12 και προχώρα. Πολλά ρωτά. Βρέφει, τον έφερε εδώ. Λεφτά ποιος θα τον δίνει. Τι σε νοιάζει. Πάντως όχι ο Ανδρώνης. Τι σε νοιάζει. Εσύ δεν έχεις. Φίλε, απλήρωτος θα είσαι. Θα ξέρεις. Απλήρωτο το βλέπω. Έτσι το κόβω. Βλέπει ο κόσμος που μιλάει στον τύπο. Έφερε τον ανιψιό του. Έψησε κανένα ξάδερφο, καμιά αδερφή κτλ. Θα του βρει δουλειά. Αγόρι μου, πάρε σαν τον Τελίσιο. Δεις καφέδες, γιατί λεφτά από εδώ δεν πρόκειται να πάρεις. Αλλά το σε πληρώσει ο κόκκινος που μόνο παίρνει δεν δίνει. Λοιπόν, εκπείραστο λέω αυτό. Το μεγάλο γεγονός, το μεγάλο γεγονός στο Καφτατζόγλιο είναι ένα, στο εξαγωνιστικό. Ποιο είναι αυτό? Ότι δεν μπλακώθηκαν στο ξύλο οι σουπεράδες με τους ιερολογίτες, γιατί ήταν στο ίδιο μέρος. Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες και μια αλλαγή σελίδος, να πούμε, σε όλο το σκηνικό. Όταν έμαθα εγώ ότι θα πάω στη θύρα 10 γιατί λόγω σεβασμού κτλ. Καλό αυτό. Το ότι θα είναι οι ιερολογίτες με τους σουπεράδες στο ίδιο σημείο κτλ. Λέω κάτσε τώρα να τους δω. Θα παίξουν τις μπουνιές. Αν παίξουν τις μπουνιές, θα πω δεν κάνατε τίποτα ή γυρίσατε πίσω στα παλιά και τώρα. Περίμενε. Εφόσον δεν έγινε το παραμικρό και ήταν πολύ ενωτικός ο κόσμος κτλ. Αυτό σημαίνει ότι. Αυτό το άθλιο κατασκεύασμα του Super 3 τη δεκαετία του 80 και του 90 που στοχοποιούσε κόσμο να μην εκφράζεται, να έχουν τους δικούς τους και να πλακώνουν τους άλλους που λέγανε τα λοιπά, έχει περάσει στο παρελθόν. Εμείς και εσείς. Αυτό το εμείς και εσείς πέρασε στο παρελθόν. Αυτή η τρομοκρατία του Σαουρίδη, του Νέγρου, του Άπλητου και των Αλωνών εκεί πέρα που. Άπλητος ο Νέγρης, ναι. Κάθε εβδομάδα, μια φορά, κάθε Δευτέρα έκανε μπάνιο. Λοιπόν. Ήξερες και τι μέρα. Ναι. Όλοι αυτοί εδώ πέρασαν στο παρελθόν και οι νέοι. Κάνουν αυτό που δεν κάνουν στον Ηρακλή.
Στον Ηρακλή κάνουν αυτό που έκανε ο Σούπερ 3 τη δεκαετία του 80 και του 90. Εμείς και εσείς. Αυτό το λέω για να το ξέρεις. Αν συνεχίζουν λέγε, να το κάνουν στον Ηρακλή, ναι. Κακό του κεφαλιού. Μη Γρηγόρη, μη. Το κάνουν, Αν το κάνουν και σήμερα, ναι. Κακό του κεφαλιού. Σήμερα δεν πρόκειται να δουν άσπρη μέρα. Τι δεν πρόκειται να δουν? Αν κάνουν τέτοιο πράγμα. Γιατί έγινε κάποια στιγμή. Πού έγινε? Στον Ηρακλή. Δεν γίνεται τώρα. Όχι. Πώς όχι. Άνοιξατε τέτοιο. Και άλλα, δεν μου λες εγώ μπορώ να πάω με σημαία της Ελλάδος στο Καφταζόγλιο. Θα με κάνουν μπαούλου στο ξύλο. Καλά, εσένα θα σε κάνουν όπου σε δουν. Μπορεί να πάει δεξιός εκεί. Τι να πει δεξιός. Και πει δεξιός. Να πάρει ελληνική σημαία, μπορεί. Φυσικά και μπορεί. Μπαούλο θα τον κάνουν. Δεν θα τον κάνουν. Αλτίωκα. Δεν θα τον κάνουν. Για τράβα. Θα σε κάνουν αυτή τη μύτη του μπόζο που έχει. Σαν του μπόζο είναι η μύτη. Θα την κάνουν μπαούλο με λιτζάνα. Η μάμπα ηλτή θα την κάνουν. Για πάρει τη σημαία και πάρει. Εσύ έστειλε εξώδικο στον εαυτό σου. Βρέα εξώδικο έστειλε τον εαυτό. Εντάξει, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον εαυτό. Θα σε κάνουν τη μύτη σαν η μάμπα ηλτή θα την κάνουν. Για πάρει ελληνική σημαία να πα εκεί. Ενώ αν πάρει καμιά του Μάρξ. Μπορεί να την γλιτώσει. Ναι. Τι λέει αυτό. Έχει λόγο. Το βιβλιαράκι του λένε. Το βουλεράκι να του λένε. Το βουλεράκι του λένε. Ναι. Εντάξει, μιλήσαμε για Άρη. Ωραία. Δεν αξίζει. Οφοφίτα. Με τέτοιο ξεκίνημα. Με τέτοιο κόσμο. Ναι. Με τόσο καλό ποδόσφαιρο. Α, τώρα που πουλάει ο Άρης τον παίζεται. Τουρκοραδιόφωνα. Όταν πριν δύο χρόνια είχε την ανάγκη δεν. Μάλιστα. Τον παίζει καλά τώρα. Πάντα τον έπαιζε. Τον Άρη. Καλά. Ναι. Τον είχα ποτέ στην άπεξο. Ποιο, εσύ? Βέβαια, δεν τον είχαμε. Όταν έπεσε με το σουφλί, τον κοροϊδεύαμε. Ποιο κοροϊδεύαμε? Όλοι. Δεν τον είχαμε στην απαξίωση. Τον αναδεικνύει στα κακό κείμενα τα οποία συνέβαιναν. Α, άσε. Τον απαξιώναμε τον Άρη. Εντάξει. Απαξιών, εσύ είσαι γνωστό μηδενιστή. Είμαι. Μην το βάζει τον εαυτό σου, τον ίδιο τον τορβά με του υπόλοιπου. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Τι καλή άνθρωπο. Εγώ δεν μηδενίζω γενικά. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Γενικά δεν μηδενίζει. Εσύ μηδενίζει. Εσύ βλέπει κάτι. Ναι. Συμμαδινείς τις κάρτες. Είπες το Γιουνές παλτό. Ναι. Πάρ το Γιουνές να κάνει τα όργια. Είπες το την κοινή, σιγά την κοινή. Πάρ το την κοινή. Μπράβο. Ακούς για τον Μπρούνο Γκάμα που τον βγάζουν σύνθημα. Κατάλαβα. Σύνθημα θα μείνει. Ναι. Τι να σε πω από εκεί πέρα. Μάλιστα. Εσύ τι είδες δηλαδή, άλλο. Πίστευες ότι ο Άρης δηλαδή θα πληρώσει τους παίκτες, θα έχει καλή διαχείριση οικονομική? Για μένα το πρόβλημα του Άρη. Το αγωνιστικό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα το δούμε και εν καιρό. Εμένα εξακολουθώ να αμφιβάλλω και να έχω ερωτηματικό τη διαχείριση των χρημάτων. Εγώ δεν πάω να κάνει 10 νίκες και να έχει 50.000 κόσμο. Αν αρχίζουν πάλι τα παλιά, λοιπόν. Ερώτηση. 2,5 εκατομμύρια ευρώ από την ΕΤ. Ναι. Για βάλε κάτω διαρκείας εισιτήρια αυτά εδώ. Ναι. Χορηγίες, πάμε άλλα 2,5. Βέβαια. Πόσο είναι το μπάτζετ της ομάδας? Πολύ χαμηλότερο. 3. Τρία να είναι, 3,5. Και άλλα δύο τα έξοδα. Και κάτι περσινά που χρωστάνε, ναι. Εντάξει, ναι. Πώς θα βγει? Θα σου πω πώς θα βγει. Ο Γιουινές πόσο κάνει? Μα το χρεώσουν ένα εκατομμύριο και να τον πληρώσουν 200.000. Λέω. Τα κάνουν και άλλοι αυτά εδώ, αλλά δεν τα λέμε. Είπε κανείς ότι δεν τα κάνουν. Α, λέω. Ο καθένας τι κάνει στο λογιστήριο το ξέρει ο ίδιος. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ λέω απλά ότι με αυτά τα έσοδα τα οποία βλέπω, ναι, δεν μπορεί να μπει ο Άρης μέσα, ναι, παρά μόνο να γίνει κακοδιαχείριση. Στο Μετρόπολης μην κάνετε πολλά έσοδα και έξοδα, γιατί όταν ήταν ο ηγούμενος εδώ πέρα, κυρίες και κύριοι. Ο ηγούμενος. Διάλειμμα. Τι αμαρτίες. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας είναι ο Κλειδαράς. Στέργιος Πετκανίτσας, το βρήκετε σε τηλεφώνη 101 και Μάρκο Μπότσα Αρηγωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά immobilizer. Ή τηλεφώνητε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά στο 85 27 27. Λοιπόν, 9.55 και με το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι, ειδικότερα εσείς οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Διαβάζω μηνύματα. Να το ξέρετε ότι ο Μαρινάκης χρηματοδοτεί τον Καρυπίδη, βούηξε όλος ο Πειραιάς, δεν τα λέτε, μούγκα ο ραπ. Τι κάνει ο Μαρινάκης? Χρηματοδοτεί τον Καρυπίδη. Ως τι το χρηματοδοτεί? Δηλαδή. Ξέρω κι εγώ. Άμα ξέρεις κι εσύ πώς το διαβάζεις. Άμα τραβήξεις μια μήνυση τώρα ο Καρυπίδης και σε ζητάει. Εγώ το αποδέχομαι. Ρωτάει ο φίλος αν το ξέρει. Λέω δεν το ξέρω. Και εγώ μπορεί να ρωτάω αν η μαμά του κάνει μπουλκουμένα από μέσα στο γείτονα. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι μηνύση. Ό,τι θέλει και να κάνει. Εντάξει, δημοκρατία αριστερά έχουμε, αλλά εντάξει.
Ναι. Φαλακρέ μετά το Λαμία Άρης 0-0 έδωσε το Άρης ΑΕΛ 1-1. Ναι. Πολύ θα ήθελες να έχει ο Άρης 2 βαθμούς ναι, ναι. και να κινδυνεύει. Συνέχισε να τα βλέπεις όλα μαύρα σε Άρη. Εντάξει. Αν φάει μείον 6 ο ΠΑΟΚ για τη φωτοβολίδα και πάρει το πρωτάθλημα, ούτε για χορήγηση πέναλτι ΑΕΚ να λέγατε πέναλτι χορήγηση ΠΑΟΚ. Τι είναι αυτό τώρα, ελληνικά είναι αυτά που διάβασα. Αν φάει μείον 6 ο ΠΑΟΚ για τη φωτοβολίδα. Ξαναδιάβασα τα ελληνικά τα οποία διάβασα. Ναι. Αν φάει μείον 6 ο ΠΑΟΚ για τη φωτοβολίδα. Μάλιστα. Και πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Ούτε για χορήγηση πέναλτι ΑΕΚ θα λέγατε πέναλτι, χορήγηση ΠΑΟΚ, Τρίπολη κτλ. Αυτό τι έννοια έχει τώρα. Καμία. Τότε τι το διαβάζει τώρα. Την κοινική κατάδιαρα. Τι κοινική κατάδιαρα. Μη ρε κόκκινε, μη την ανάγνωσή μου μέσα. Τι ακούγεται τα παιδιά στο δίπλα. Ένα νέο παιδί παλεύει για το καλύτερο στη ζωή του και τον ανέβεσαι, λέει ο Έριξον. Αυτό παραμυθιάζει ο κόκκινο ότι θα τον δώσει εδώ λεφτά να κάνει. Αν περνούσε ο ΠΑΟΚ την Μπενφίκα και Φασαρία θα είχνανε και ο κόσμο δεν θα πήγαινε. Ποιοι δεν θα πήγαιναν και ποιες φασαρίες θα είχαν. Κόκκινε, άστο να λέει άσχημα για τον Άρη, γιατί στις στοιχηματικές που έκλεισε την έλεγε συνέχεια φίλη μου και φίλη μου. Άστο, μια χαρά μας το πάει. Κόκκινε, ανάγνωση τι είχε στο δημοτικό. Μηδέν. Το κατάλαβα, ναι. 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 Τι σε πέρασε ο πάτερ Παναγιώτης εκεί που. Μπράβο στον ναι. Κούγια που κατάφερε ναι. τον Μπούζο να καταπιεί τη γλώσσα του σε ερώτηση του Μπούζου για το πέναλτι της ΑΕΚ. Αφού δόθηκε ανύπαρτο πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ με Τρίπολη για να μην δοθεί αυτό και αμέσως τον έκλεισε. Γιατί να μην δοθεί αυτό, όχι ρε. Αφού δεν πήρε τη θέση μη κατά της ΑΕΚ και υπέρ του ΠΑΟΚ. Πάντως καλά κάνει ο Τίγρης και προστατεύει τα συμφέροντα της ΑΕΚ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ πέρσι κέρδισε από δύο φορές Ξάνθη Νιόνιο Πάσα Τρόμητο έχοντας δανεικούς, ενώ η ΑΕΚ τίποτα. Μη διαβάζεις ρε κόκκινε. Μη διαβάζεις ανάγνωση ρε κόκκινε. Άστο να πάει στο διάλογο. Πάμε στα δικά μας. Άσε εκεί πέρα να γράφουν αυτοί. Άσε να δει κανένα που ξέρει να διαβάζει. Να διαβάζει, να διαβάζει. Άσε να πάει στο διάλογο τώρα. Μη τώρα τι. Τι ούτε τόνους έχει, κεφαλαία γράμματα είναι. Κόμματα δεν έχει, τελείες δεν έχει. Όλα κεφαλαία είναι. Άσε το δυσκολεύει το έργο τώρα. Λέγε, πάω και δες. Τι φωτοβολίδα. Τι φωτοβολίδα. Τι μειονέκτη φωτοβολίδα. Είσαι καθυστερημένος. Είμαι καθυστερημένος, ναι. Σου λέω όμως. Για να σε προστατεύσω. Άσε την ανάγνωση. Έρχεσαι σε 2 και 10. Βρε και μισή να έρθω, η ανάγνωση σε λομή είναι άστο να πάει. Έχει σε 2 και 10. Βρε και τέταρτο. Τα αφήνει όλα. Ναι. Στον βλάκα. Μπράβο Γρηγόρη. Μπράβο Γρηγόρη. Εγώ δεν είπα εγώ το αντίθετο. Και έχει το θράσο από πάνω και μα τη λέει. Όχι, ανάγνωση μην κάνει σου λέω. Αυτά έχει δίκιο. Τι. Παρακάτω. Έτσι είναι από το πλαισί. Συνέχισε έτσι. 2 στα 2 έχει για την ΑΕΚ. Τι 2 στα 2 για την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ είναι την αρχή, αν θυμάμαι. Ναι, την ΑΕΚ είναι την αρχή γιατί για χή ήταν. Το πέναλτι δεν ήταν, είχε και δοκάρι. Άλλωστε ήταν για να κερδίσει, ήταν η ΑΕΚ δηλαδή. Ναι. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Με το μάντολο έξω αριστερά και έξω δεξιά το μπακασέτα και το Σιμόνι να τρέχει σαν το σκύλο που το πετάνε το κόκαλο και έχει λιώσει το τρέξιμο να πούμε. Ποια ΑΕΚ ρε. Είναι ομάδα αυτή η ΑΕΚ τώρα να μα τρελάνετε. Ρε, μισό, ρε βλάχο πάω οξύδε. Αυτή την ΑΕΚ φοβάστε μη σα πάρει το πρωτάθλημα, ρε βλάχη. Ρε χωριά τα ρε όταν καείς το γάλα. Τι το γάλα, τι γιαούρτι και πέτσες μου λες τώρα μωρέ τώρα. Έχουν εδώ πέρα τετραπλάσιο μπάτι. Πέρσι αυτό το έργο που παίχτηκε. Τι, μια φορά παίχτηκε. Πες μου πιο διαστραμμένο. Τι μια φορά ρε. Μια φορά παίχτηκε. 50 χρόνια σε αυτό τον πλανήτη. Το μόνο που βλέπω είναι αυτά τα κοράκια ναι. να εξυπηρετούν ομάδες των Αθηνών. Ναι. Και βγαίνεις και λες σήμερα. Τα κοράκια των Αθηνών οι ομάδες. Ο διαιτητής από πού είναι ρε. Από Θεσσαλονίκη είναι ρε τρίπχη. Ε τρίπχη. Έχετε τρύπες. Βρε τρύπκι, βορειοελλαδίτες, είμαστε τρύπκι. Γιατί είμαστε τρύπκι. Άχι Αθήνα μας, μια, του δίνει ο άλλος 5 φράγκα, γράφει καλά για την Αθήνα. Άρε Αθήνα μας, μια, η ΚΕΔ. Έρχεται εδώ οι βορειοελλαδίτες διαιτητές, παίζουν, ρε και βόρει, και Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ρε. Όταν παίζει ο Θεσσαλονικιός διαιτητής με Σαββίδη και με τον άλλο το σχιστομάτι που μοιάζει με τον Βραζιλιάνο, τον Κασιδιάρη, πώς το λένε, ρε, τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Ελέγχει διαιτητές και τέτοια δίδεν. 8 διαιτητές πληρώνει ο ΠΑΟΚ εκεί τον άλλο τον Κινέζο. Το. Πώς το λένε ρε τον που μοιάζει με τον Κινέζο, ρε. Που... Δεν ξέρει το διαιτητή. Πες τώρα ρε το. Που σύριζε Ολυμπιακό επί Καγκάτσι κι αυτός. Ναι. Το Σοκράτη. Το Μάλαμα Ντεβεκέλη να πούμε. Έχετε το. Άλλους 8 διαιτητές τους έχετε περιθάλψει εκεί πέρα, τους ταΐζετε. Τι σα κάνουμε άλλο ρε Θεσσαλονικιός διαιτητής παίζει. Τριπολιάκ βρε, τρίπχοι είμαστε βρε. Βρε τρίπχοι είμαστε, πάρτε το χαμπάρι. Εδώ μέχρι πρότεινος πρόεδρος στην ΚΕΔ ήταν αυτός, πώς το λέγανε ρε που είναι εδώ στη Βέρεια. Ξεχνάω και το όνομά του, ένας γέρος είναι. Ολυμπιακός θα παίρνει τα σφυρίγματα. Άστε μας με την Αθήνα, κοιτάξτε τα χάλια σας εδώ. Συλλαλητήριο θα κάνει πάλι για τη Μακεδονία. Άντε πάλι τράβαμε και πάει να κλείσουν οι δρόμοι. Αφού δεν είμαστε, τρίπχοι είμαστε, είμαστε μούφες.
διαιτητής Θεσσαλονικιός, πρόεδρος της ΕΠΟ Θεσσαλονικιός, πρόεδρος της ΚΕΔ Θεσσαλονικιός, από την Ξάνθη ο άλλος, οι διαιτητές Θεσσαλονικής, πάρτε τον πέναλτι ΑΕΚ. Αχ, παρατήστε με την Αθήνα, η Αθήνα σας φταίει. Πήγε ο άλλος κάτω στη Μελισσανή, του λέει πόσα δες αγόρι μου εδώ. Λέω, το Ευεκέλης μας πούλησες, του λέει ο άλλος, καλά εσείς θα με δίνατε λεφτά να πούμε. Τι σας πούλησα. Έτε πείτε τον κόσμο, κάνετε καμιά εκπομπή, πείτε καμιά αλήθεια, μου ήρθες με το πληκτρολόγιο εδώ και, το, και τη φτέρνα τη μαύρη. Την κάτσε και θα την πλύνεις κάνα τρίμηνο να πούμε. Έντε να χαθείς από εκεί πέρα. Η Αθήνα και η Αθήνα. Πάνε στα θέματα τώρα, right. Η Αθήνα και η Αθήνα. Η Αθήνα είναι διαιτητές Θεσσαλονικής. Η Αθήνα. Τι πρέπει να πω. Τι να πεις ρε. Είμαστε τρίπκοι να πεις. Η Αθήνα. Γιατί πρέπει να βάλω τον εαυτό μου. Βρε είσαι από εκεί πέρα τρίπια βάρκα γύλο και εσύ. Αν βρεθεί κάποιος να τα παίρνει, τι σημαίνει τα παίρνουν όλοι. Ναι, όχι, άμα στα δώσουν δεν τα πάρεις με αυτή την κοιλιά κυλιόδουλε. Όχι, εσύ, γιατί να στα δώσουν εσένα. Αφού μοσχάρι είσαι. Ανάγνωση δεν ξέρεις να κάνεις, γιατί να στα δώσουν. Τα δώσει κάποιον ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, ανωτέρω επίπεδου να πούμε. Τι ξέρεις να κάνεις. Τίποτα ρε, ούτε εγώ παίρνω. Χαζό είμαι κι εγώ. Με σένα που κάνω τόσα χρόνια που επί τι είμαι, εγώ κάνω λογικό. Τι είμαι. Λέγει άλλα. Τι να σου πω, κοίταξε, καταρχήν ανεβαίνει ο Ελ Καντουρί. Τι ανεβαίνει? Αυτό είναι καλό για τον ΠΑΟΚ. Πώς ανεβαίνει, επειδή έκανε τον κόλλο, ανεβαίνει ο Ελ Καντουρί. Γενικά. Καταρχήν ο Ελ Καντουρί είναι δεκάρι και τον βάλα να παίξει τα έξτρα. Από την αρχή του πρωταθλήματος, ναι. Δεν έχει καμία σχέση με τον περσινό Ελ Καντουρί. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Παρακάτω. Ναι. Δείχνει πολύ ωραίες ενέργειες, δείχνει ποδοσφαιρική ποιότητα. Ναι. Και αν έχει και τελειώματα καλά, έστω και σαν εξτρέμ, ναι. Αυτό που μου λες. Ότι είναι δεκάρι και το βάζουν να παίρνει σαν στο φτερό. Ναι. Είναι καλό γιατί θα έχει ευκαιρία. Είναι καλό, αλλά το δεξί, το όρθιο του ευκαιρία, του Βιερίνια, από το τρέξιμο έχει φτάσει μέχρι τον Αστράγαλο, 32,5 χρόνων. Τι με φταίει ο άνθρωπο, τον έχετε εξουθενώσει να πούμε. Ο Πάοκ τον έχει εξουθενώσει. Ο Μάτο και ο Βιερίνια. Πήρε τον Τόσκα τώρα. Φρε, ποιο Τόσκα. Τι πήρε τον Τόσκα, τι Τόσκα είναι αυτό. Δεν τον πήρε τον Τόσκα. Πήρε τον Τόσκα. Θα ξεκουράσει και το Βιερίνια. Θα το ξεκουράσει το Βιερίνια. Άντε να το δούμε και αυτό το πράγμα. Δεν έχει εναλλακτικέ. Θα μπορούσε να έχει το Γιανούλη. Τι να έχει, βράσε τι θα μπορούσε να κάνει. Θα μπορούσε να βάλει το Γκίτσιο. Το Γκίτσιο τον είχε 18. Δεν θα μπορούσε και να το ξεκουράσει. Θα μπορούσε, δεν τον έχει. Γιατί να το κάνει. Εμένα ρωτάς τι είμαι, γορηγόμενα του Λουτσέσκου, με πού να ξέρω. Δώσε μου λογική εξήγηση. Τι λογική εξήγηση. Εσύ βλέπεις. Δεν το πιστεύει. Δεν το πιστεύει. Μας έλεγες. Ναι. Κίτσκιου και. Και ο Λάμπρου ήταν η καλύτερη παίκτη στην προετοιμασία του ΠΑΟ. Ναι. Το Λάμπρου τον έστειλε στη Φορτούνα Σιτάρτ και τον Κίτσκιου τον έχει βάλει μια φορά να πει. Φορτούνα Σιτάρτ, τι Σιτάρτ. Φορτούνα Σιτάρτ. Σιτάρτ, μάλιστα. Έτσι λέγεται η ομάδα. Στην Ολλανδία. Ναι, πώς το εξήγησε. Εντάξει, πώς το εξήγησε. Δεν είναι καλό μάνατζερ ο Λάμπρου. Ο Γκανώτας γέρασε, φαίνεται, δεν έχει στον ΠΑΟΚ προσβάσεις. Ο Γκανώτας που γράφει τα βιβλία και είναι ανιψιός. Γκανώτας. Γκανώτας και Ανώτας, Γκαλιώτας, πώς το διάλογο το λένε, δεν έχει πρόσβαση. Πήγε καμιά 80 χρονών, δεν έχει πρόσβαση. Όταν ήταν 55, κάτι μπορούσε να κάνει και ο Λάμπρου, να πούμε. Έπρεπε να παίζει ο γνωστός του γνωστού, ο γνωστέ και να. Στην Ελλάδα που ζείτε εσείς εδώ, τα λαμόγια οι Έλληνες. Εσύ που ζεις. Και εγώ μαζί σας. Γιατί λες. Έτσι με παρκάρανε εμένα εδώ, τι να κάνω. Δηλαδή, να πάω αλλού, δηλαδή, από τον πλανήτη. Από τον πλανήτη ΠΑΟΚ, από τον πλανήτη Άρη. Τόσο ηλίθι ήταν. Έλα, λέγε για αυτό που πέταξε φωτοβολίδα, δεν λες. Πω. Ναι. Έχεις άποψη. Φυσικά. Τι άποψη έχεις? Τον παίρνεις. Τον παίρνεις. Εσύ τον παίρνεις. Όχι. Όχι. Τον παίρνεις, ναι. Η εταιρεία ΠΑΟΚ. Ναι. Τον λέει. Εσύ. Ναι. Αυτό το γήπεδο το βλέπεις. Ναι. Δεν θα το ξαναδείς. Τι λέει λοιπόν. Και εξαφανίζεται από το γήπεδο. Μάλιστα. Ντροπή. Δεν ξαναπατάει. Ντροπή. Απλά και όμορφα. Γιατί τον βρίζουν τον άνθρωπο αυτόν. Λέω ότι η εταιρεία ΠΑΟ. Μπορεί να μιλάει λίγο για ένα λεπτό, γιατί μιλάει για κάτι σοβαρό. Ναι. Από κάτι τέτοιο, ναι. Πριν από 30 χρόνια. 32. Έφυγε. 32. Το 87 δεν έγινε. Το 86 έγινε. Αναφέρεσαι το 2018, 32 λέει. Ναι, ρε φίλε, ναι. 32. Έφυγε ένα άνθρωπο. Ναι. Εντάξει. Δεν θέλει πολύ να γίνει. Ναι. Λοιπόν, έχει λοιπόν ένα ηλίθιο. Γιατί είναι ένα χαζό. Χαζό είναι. Πώ γαλουχήθηκε αυτό ο χαζό. Δεν με ενδιαφέρει. Ρε, οι πρόγονοι του τι λέγανε. Δεν με απασχολεί. Σπάγανε τα εστιατόρια και τα. Κλέβανε και τα. Θα παραμείνουμε έτσι. Έτσι δεν έγινε ο λαός του ΠΑΟΚ μεγάλο. Ο λαός από το λαό δεν έγινε. Ο κόσμος προχωράει. Εγώ πάντως δεν άκουσα παοξίδες σήμερα. Τον βρίζαν αυτόν, τον λέγανε έτσι ο αλλιώς και τα λοιπά. Τον περνάνε από γενές 14. Ενώ έχουν θαυματοποιήσει τον Νικόλα και τον Μανάβη, οι οποίοι σε αυτό το στυλ ήταν. Θαυματοποίησαν. Θεοποίησαν. Το θαυματοποίησαν. Λοιπόν, ναι. Πώς μπορείς λοιπόν. Πώς μπορείς λοιπόν να θεοποιήσεις τον Νικόλα τον Μανάβη και αυτές τις παραβατικές συμπεριφορές και όταν φτάσεις 45 χρονών με τη χοληστερίνη στα 280 να βρίζεις αυτό που βάρεσαι. Δηλαδή πώς θα αλλάξει το DNA. Πότε απέκλεισε ο ΠΑΟΚ την Αρσενάλ, το 1997. Το 97. Λοιπόν, 11 χρόνια μετά από εκείνο το συμβάν. Μάλιστα. Και όταν αρχίζουν να πέφτουν οι καμπάνες από την Ευρώπη. Μάλιστα.
Ναι. Στη θύρα 4, ναι, με το που εμφανίζεται η Άρσενα, ναι, κάνει ένα βλάκα. Στην 4α, όχι στην 4. Ποια χρονιά μιλά. 1997. Πάει πάλι. Κάνει ένα βλάκα, ναι, την Ανοησία, ναι, να ανάψει πυρσό. Ναι. Γιατί βλάκα. Γιατί τιμωρία. Αν δεν έχει τιμωρία. Τι έγινε. Τι έγινε. Το πήγανε καροτσάκι, ναι, μέχρι το Ταρτάν. Ναι. Καροτσάκι τον πήγαν. Οι ίδιοι. Γιατί. Οι συνοπαδοί. Γιατί υπήρχε τιμωρία. Α, μπράβο, γι' αυτό. Υπήρχε. Τώρα που δεν υπάρχει τιμωρία δεν τον πήρανε στο Ταρτάν. Η τιμωρία είναι μία. Όχι. Είναι πάρα πολύ απλή. Δεν είναι παραπτόπουλε. Όχι. Επειδή λες βλακίες και με ευκολία πλύνεις χέρια, ναι, δεν ξαναμπαίνεις στο κήπεδο, τελείωσε η μπουκάδα. Ναι. Να βλέπεις από την TV ή να έρχεσαι μάλιστα στο αστυνομικό. Να βλέπεις από εκεί τους αγώνες. Πώς θα γίνει ένας λαός που γαλουκήθηκε με την Καφρίλα να πάει τώρα να τον τιμωρήσει αυτόν. Πώς ένας λαός που γαλουκήθηκε με την παραβατική συμπεριφορά, με τη βία, πώς θα τον κάνεις αυτό το λαό τώρα και να τον πεις αυτόν ότι είναι βλάκας. Δηλαδή να ήταν ο παδός της Άρσεναλ να τον πεις βλάκα. Να ήταν ο παδός ξέρω εγώ της Watford να τον πεις βλάκα. Το παδό του πάω γιατί τον λες βλάκα, αφού έτσι τον μάθανε οι προγονείς του. Γιατί τον βρίζετε. Και δεν απευθύνομαι τώρα στους απλούς φιλάθλους. Εγώ απευθύνομαι σε, ακόμα και σε οργανωμένους ή απλούς παοξίδες, αλλά και ραδιοφωνικούς παραγωγούς και δημοσιογράφους που το λένε βλάκα. Υπάρχει μεγαλύτερη θεοποίησαν. Μα αυτοί θεοποίησανε. Με συγχωρείς ρε κόκκινε. Εδώ θεοποιήσαμε στην οπαδούπολη αυτή την παραβατική συμπεριφορά. Και μετά το λέμε βλάκα, είμαστε να πούμε κατά κάποιο τρόπο δυσάρεστοι στον κόσμο. Δηλαδή, πότε τα γυρίζουμε έτσι, πότε αλλιώς. Απ' τη μια υπαρματική συμπεριφορά, τι μεγάλος λαός, και απ' την άλλη είναι βλάκας αυτός. Όχι κύριε, ή το ένα είναι το άλλο. Δεν πάει και τα δύο μαζί. Τελειώσαμε. Παρακάτω. Δεν υπάρχει παρακάτω. Παρακάτω παραπάνω. Υπάρχουν λέει κάποιες παραβατικές συμπεριφορές, οι οποίες είναι κατακριτές. Ποιες είναι αυτές, όταν έχω τιμωρία. Φυσικά. Ναι, όταν δεν έχουν τιμωρία δεν είναι κατακριτές. Ρε φίλε. Είδες τώρα. Γιατί με την Μπενφίκα δεν πετάξανε κροτίδα κτλ. Και πετάξαμε τον Πανιόν. Γιατί ελοχεύει ο κίνδυνος τιμωρίας. Α, μάλιστα. Λοιπόν, α, εδώ τώρα, ναι, μόνο σου μπορεί να το φτιάξει το μαγαζί. Ναι. Θα πεις τέρμα αυτά. Ναι, τέρμα αυτά. Απλά πράγματα. Τι λέρε. Ναι. Όχι. Είμαι ενάντια. Να είσαι ενάντια. Ή θα είμαι με την παραβατική συμπεριφορά φίλος που εγώ είμαι, ή θα είμαι με τον Παπιόν. Είσαι με τον Παπιόν, ναι. Μπορεί να είσαι με ό,τι θέλεις, δικαίωμα. Ναι, ναι, τι έχει. Από το πότε φορέ παπιόν. Από οτιδήποτε όμως. Που τον παοξί το λέτε βλάκα επειδή πέταξε αυτή τη φωνική βολίδα. Έτσι τον μάθατε, ρε τον παοξί. Okay. Εδώ πήγε στην Κωνσταντινούπολη άλλο και λέει ο μάγκα ο παοξί που βάλει και πυροβολάει του Τούρκου. Εδώ μα τρελάνετε, ρε. Ρε την Καφρίλα. Δεν πυροβολούσε, πετροβολούσε. Πετροβολούσε τη ζωή. Τέλειος. Εσύ τώρα την πέτρα την έκανες όπλο. Το ίδιο είναι. Άρα, γιατί άμα σου κάτσει. Εγώ ακόμα δεν έκανες άντρες, αλλά το τι συζητάμε. Άμα σου κάτσω εγώ ένα κοτρονίδι στο κεφάλι, δηλαδή εσύ εμένα, δεν με σκοτώσει, πρέπει να είναι σφαίρα δηλαδή. Από μια σφαίρα δύσκολα γλιτώνεις. Από μια πέτρα μπορεί να γλιτώσει. Άμα στην κάτσω εγώ πάνω στη μύτη, ναι, του Μπόζο. Η σφαίρα όπου, ναι, σε πιάσει μπορεί να σε στείλει. Που άμα σε στείλει στο πόδι δεν σε στέλνει. Εκτός θα πάρει την κεντρική αρτηρία. Έλα που μου γίνεσαι και ανατόμο τώρα μου γίνεσαι. Έμαθε και την ανατομία εσύ. Έμαθε την ανατομία. Δεν κανά το. Άντε τώρα μου γίνεσαι. Το ένα και είναι πολύ πιο επικίνδυνο από το άλλο. Γιατροδικαστή. Δεν έκανε τη βλακία. Άντε τώρα. Προσπαθείτε να διορθώσουμε λάθος. Το λάθος με λάθος. Δεν μου λες. Τον Ολυμπιακό. Ναι. Γιατί τον αφήνεις έξω από το κάδρο. Ποιο κάδρο αφήνω έξω. Του πρωταθλητή. Γιατί ο Ολυμπιακός, φίλε, όσα πρωταθλήματα έχει πάρει στη ζωή του, τα πήρε με διαιτησία, την έχει καβάτσα. Ναι, βρε, μαζί. Ναι, γι' αυτό τον βγάζει. Εσύ μιλήσαμε, ναι, για πάω και. Ναι. Τον Ολυμπιακό, γιατί με τόση ευκολία το βγάζει έξω από το κάδρο. Το βγάζω έξω από το κάδρο. Ξέρεις ποια είναι η... Και ξέρεις γιατί. Η πιο λογική μα. Γιατί τα ήπιανε. Όταν φέρνει τον Τουρέ. Ναι. Που ο Τουρέ δεν κάνει 5 δραχμές. Τα βυζιά του Τουρέ πιο μεγάλα από τα δικά σου είναι. Και η Γιάννη είναι ενδιάμεσο, η Δήμητρα. Με εκείνες τις βυζάρες θα πούμε. Ο Τουρέ και εσύ η τριάδα. Για κομπινεζόν 8 νούμερο είστε. Ποιο Τουρέ θα παίξει μπάλα. Τι να μου λείπουνε να παίξει μπάλα. Εγώ ήρθε στον πάγο άλλο στεγνό. Πώ το λέγανε αυτό με τη Βουλγάρα τη γυναίκα. Ο Μπερμπάτοφ και σα είπα εγώ δεν παίζει. Και θα παίξω του Ρέμονε με την κοιλιά. Τον είδε φωτογραφία που τον έβγαλε ο Κουλιανός. Τις προάλλες να πούμε. Τι πήδη το έβγαλε. Τι το έβγαλε. Να τον πω το φίλο σου και κουμπάρο σου και, ναι, συνεργάτη μας τον Νίκο του Κουλιανό. Ναι, συνεργάτη μας τι συνεργάτη. Μου είναι. Τι σου δεν είναι. Τι συνεργάτη. Συνεργάτες είμαστε, συνάδελφοι είμαστε. Εσύ, εγώ είμαι συνεργάτη. Εσύ τι συνεργάτη. Λοιπόν, εσύ συνεργάτη. Ο Τουρέ, με την ποιότητα την οποία έχει. Ναι, ναι. Εγώ λέω ότι για πλάκα θα παίξει. 35 χρόνια. Επιμένω. Με αυτά τα κιλά. Ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης. Τι νοιάζει εμένα. Ο καλύτερος Αφρικανός για πάρα πολλά Αφρικανός. Χρόνια. Αφρικανός. Αφρικανός, ναι. Λοιπόν, ειδικά στη μεσαία γραμμή. Μάλιστα, ναι.
με τον όγκο που έχει και με την ποδοσφαιρική παιδεία και ποιότητα. Για κάνα μπάρ εκεί πόρτα να κάτσει, καλό είναι. Καλά, ρε, με τον όγκο που έχει. Συγγέλα όσο θέλει. Θα παίξει μπάλα του ρε. Εγώ λέω θα παίξει ο του ρε. Εντάξει, ρε. Εγώ δεν τον έχω το χοντρού για βλάκα. Να πετάει 2,5 εκατομμύρια με του φόρου με αυτά 4. Πόσα πέταξε? 2,5. Έτσι γράφει. Τι έτσι γράφει. Ο Τουρέ έπαιζε στην Μπαρτσελόνα, από τον Ολυμπιακό ξεκίνησε. Όταν πήγε και έπαιζε στην Μπαρτσελόνα και... Και ο Μάρλον Μπράντο έπαιζε στο Χόλιγουντ, αλλά δύο χρόνια πριν πεθάνει δεν μπορούσε να παίξει. Ο πιο ακριβοπληρωμένος... Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει. Δεν ήρθε, χωρίς λεφτά δεν έρχονταν αυτό. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πήρε φράγκα. Πήρε φράγκα. Δεν είναι όταν εσύ έκανες τον αυτοφοράκια... Και σου δίνανε και... ένα μεροκαματάκι. Και τώρα θα πάρει. Τώρα έγινες κάτι. Και τώρα δηλαδή. Τώρα έγινες κάτι. Πάνε. Πληρώνεσαι για αυτό το κάτι. Μάλιστα. Ο Τουρέ ναι. Δεν ήταν αυτό. Ήταν ο αυτοβοράκιας. Ναι. Τώρα έγινε κάτι. Δεν τον φέρνει τζαμπά στα λογιστικά. Ναι. Τα λογιστικά είναι για κανένα Ρέτσο, για κανένα Ζαμπά, για κανέναν άλλον. Μάλιστα. Δεν είναι για τον Τουρέ. Α, το πες και το παοξίδι του, το Ζαμπά. Μάλιστα. Δεν κατάλαβα γιατί. Μάλιστα. Την πέταξε τι. Πάντα τα λέω. Το δηλητήριο το πέταξε για τον Πάο. Εσύ πιστεύει ότι. Ποιο να με τσακώσει, ρε. Θα σε τσακώσει, όταν λέω τη γνώμη μου ανοιχτά. Ούτε άλλο. Γνώμη και άλλο το αλήθεια και το ψέμα. Ρε φίλε. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό μιλάμε τώρα. Μην πα στην κουβέντα λου. Γιατί να πιστέψω ότι ο Ολυμπιακό είναι έξω από το κάδρο τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Σου πω. Το παίζει 50-50 η διαιτησία και σε κάτι πάσε από το κέντρο προ την επίθεση του ρίξε και 2-3 offside τα οποία δεν ήταν. Δηλαδή τον κόψαν με offside στο Καραϊσκάκι. Γι' αυτό. Τελεία και παύλα. Γι' αυτό. Ο Ολυμπιακός όσα πρωταθλήματα πήρε από γεννησιμιού του, τα πήρε με διαιτησία. Όταν δεν είχε τη διαιτησία, τα έπαιρνε η ΑΕΚ, τα έπαιρνε ο Παναθηναϊκός, τα έπαιρναν άλλοι. Δεν τα έπαιρνε αυτός. Αυτό είναι ένα στατιστικό το οποίο, αν αλλάξει μετά από 100 χρόνια, δεκτό. Να πούμε άλλαξε. Δεκτό αυτό που λες. Εντάξει. Όταν όμως εσύ βγαίνεις και μου λες, ναι. Αυτές οι τάνες είναι άστεγες ναι. Και δεν ξέρω, μου φοβούνται από δύο μεριές, γιατί να μου φοβούνται από τρεις. Για τους διαιτητές λες. Ναι. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Γιατί η διαιτησία είναι καλό. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Καλό είναι. Εγώ ξέρω όμως ότι αφήνει ανοιχτά μέτωπα. Εγώ είδα την κόλλα κυρώσαν τον Πάο και χθες. Καλά, αυτό. Την κόλλα κυρώσαν τον Πάο και χθες. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Ξεφτύλα. Ναι. Λέω ο Λουτσέσκου σωστά, δεν ήταν λέει ανθρώπινο λάθος. Γιατί το λέει. Έχει γίνει μια φάση 10 λεπτά νωρίτερα που σταματάει με ανύπαρκτο offside τον Πρίγιοβιτς που το χάνει το ταγάρι. Και γίνεται ταγάρι που το χάνει. Γιατί δεν θυμούνται τη φάση ότι μας ακυρώσανε κι άλλο γκολ. Εκεί πρέπει να ταχώνει ο φορ. Τα offside που δεν είναι offside. Για να μην λέμε το σταμάτησε σε μια φάση, να λέμε το ακύρωσε τον γκολ. Κατάλαβες γιατί ήταν γάρι ο Πρίγιοβιτς. Με την μπάλα χαμηλά. Τι λέει ο κανονισμός. Τι λέει ο κανονισμός. Από τη στιγμή που θα σφυρίξει ο διαιτητής, αν συνεχίσει τη φάση, μπορεί να σε βγάλει κίτρινη κάρτα. Για μένα αυτό είναι από τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Και ειδικά τώρα που θα μπει το VAR. Να τελειώσω. Ξέρεις γιατί. Δεν συνέχισε τη φάση, κύριε. Δεν διαφωνώ. Δεν τη συνέχισε. Δεν τη συνέχισε. Την ώρα της φάσης έγινε 20 άνα. Ο Άγγλος το συνέχισε. Κάτι γράφει εκεί, κάτι λέει. Θα το δούμε. Τι λέει. Λοιπόν, θα το δούμε, θα το διαβάσω. Να τελειώσω σκεπτικό μου, ρε. Σταμάτα, ρε. Ναι. Και πάλι το κινητό σου ανοιχτό είναι. Ναι. Λέγε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά. Ναι. Για μένα ο ποδοσφαιριστής πρέπει να τελειώνει τη φάση. Ναι. Και να μην τιμωρείται με κίτρινη κάρτα. Εντάξει. Είναι ένα μεταβατικό στάδιο το οποίο πρέπει να το διορθώσουν. Λοιπόν. Φίλος ακροατής μας είπε ότι από Σύνδο προς Θεσσαλονίκη πριν τα διόδια στην εξωτερική περιφερειακή έχει ποτηλιάρισμα 2 με 3 χιλιόμετρα. Από Σύνδο προς Θεσσαλονίκη πριν τα διόδια στην εξωτερική περιφερειακή έχει ποτηλιάρισμα 2 με 3 χιλιόμετρα. Αυτό για όσους βρίσκονται, κινούνται στην εκεί περιοχή για να μην κολλήσουν. Ραπ, σωστά τα λες για τον Τουρέ και την κοιλιά του, αλλά αν του κάτσει το Ολυμπιακού το πρωτάθλημα τελείωσε. Στη Θεσσαλονίκη έχουν υιοθετήσει την οπαδική καφρίλα ενώ εμείς εδώ κάτω που έχουμε τον Τζουκαλά με την δική του τηλεοπτική εκπομπή εδώ και 20 χρόνια έχουμε υιοθετήσει το Ολυμπιακό πνεύμα και το εφαγωνίζεσαι. Αεξής από Νέα Σμύρνη. Από τους καλύτερους συγγραφείς μηνυμάτων. Ο Αεξής από Νέα Σμύρνη. Λέγει για τον Άρη και εγώ θα πάω για πρωτάθλημα. Λέω 4,70. Ρε φίλε, εσύ πες ότι τα παίρνω. Βάζω στοίχημα Γρηγόρη ότι η ομάδα σου δεν θα ξαναμαζέψει τόσο κόσμο στο Καταζόγλιο όσο έχει ο Άρης χθες. Σας ξεπέρασε πολύ σε λαό. Μπράβο τον Άρη. Αν το συγκρίνεις με τον Ηρακλή, καλά κάνεις και το συγκρίνεις. Κόκκινη το συγκεκριμένο ΣΑΕΚ έκανε εμετική προπαγάνδα με ντροπιαστικά άρθρα για το πέναλτι της ΑΕΚ, το οποίο όπως είπε σήμερα ο Μπαργός είναι κανονικό. Ενώ σε εκείνο του ΠΑΟΚ δεν αναφέρθηκε καν αποκρύπτοντάς του. Φίλε μου, έχεις να κάνει με τον Κωστή και τον Γρηγόρη. Τον Γρηγόρη και τον Κωστή, τι σε είπαμε. Ούτε το ένα πέναλτι, ούτε το άλλο. Γνώμη για Κονέ και ΠΑΟΚ. Μακριά από τον Κονέ. Δεν κάνει. Συνταξιούχος ποδοσφαιριστής. Ραπτόπουλε, συνέχισε έτσι και θα γίνεις αντιπαθής όσο δεν πάει. Δεν θα σε ακούει κανείς στο τέλος. Μετά τις
βλακίες που είπε στη Μαρμίτα, το μπάτζετ βγαίνει άνετα. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι πως αυτό που γινόταν στον Άρη γίνεται τώρα στον Ηρακλή. Αν δεν σταματήσει αυτό, μπροστά δεν πάμε, λέει ο Γιάννης. Δεν νομίζω να γίνεται τώρα. Πώς σας φαίνεται το Πόνσε? Τα είπαμε για τον Πόνσε, ρε παιδιά. Τα είπαμε για τον Πόνσε. Λοιπόν, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε χρώματα με την υψηλότερη καλλιτικότητα και αντοχή στο πλήστιμο, πιστοποιημένα με κλάσ 1, ένα όνομα μόνο υπάρχει, το Vitex Classic. Βάψε ό,τι θες. Μόνο με Vitex που θα βρεις στα καταστήματα Κοσμάγουλου και πιο συγκεκριμένα στο νέο κατάστημα Κοσμάγουλου. Η Θάξη 62 Μαντούν Τρίτσι, με τηλέφωνο το 2310-303-173 στον Εύωσμο. Εκεί όπου σε 1100 τετραγωνικά μέτρα θα βρείτε τα πάντα για το βάψιμο και ιδέες ανακαίνησης. Πάμε για διαφημίσεις και επαναρχόμαστε αμέσως μετά με τις δικές σας γραμμές. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για να κάνετε οριστική διαγραφή το αυτοκίνητό σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133, αρκεί να έχετε μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, στους οποίους μπορείτε να βρείτε ό,τι ανταλλακτικό θέλετε, στο www.listopartu.gr, εκεί όπου και οι μηχανές αυτοκινήτων είναι, όλες οι μηχανές αυτοκινήτων είναι με 150 ευρώ. Τα 390 είναι δικά σας, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε κόσμο. Πάμε. Έλατε, πάμε. Καλημέρα. Γεια σου, Αλέξανδρο. Τι κάνουμε. Γελάς, θες να το βρέγω, γελάς. Αρατόπουλε. Ένας ηλίθιος που γελάει, τι σαν αχωριές. Εντάξει. Λοιπόν, ακούστε καλά, κύριοι, το πρωτάθλημα αρχίζει. Το πρωτάθλημα αρχίζει, εξέδραψη μυρίζει, γίνεται χαμός σε κάθε γκολ. Μα το ντέρμι είναι στημένο, από πριν ξεπουλημένο και συμπνίγεσαι με δίχωμα κασκόλ. Ελλάς, Ελλαδιστάν. Ελλάς, Ελλαδιστάν. Δεν θα σταματήσει ποτέ αυτή η διαιτησία. Θα κατασφάζει τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ακούτε. Διακόψτε, κύριε Αυτόπουλε, για πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Τι γνώμη έχετε, ποιος θα πρέπει να το πάρει πέρσι το πρωτάθλημα, κύριε Αυτόπουλε, μπορείτε να μου απαντήσετε. Ναι. Δεν μου λες. Ποιος θα το πάρει. Από πού τις παίρνουν αυτές τις φωτοβολίδες να έχω καλά δυο στο πρωτάθλημα. Αλλά γιατί ο Γρηγόρης συμφωνεί μαζί μου. Να το πετάξω στο πονάρι. Θα με πείτε από πού τις παίρνετε να πάω να πάρω. Ποιες παίρνω, ρε φίλε Αυτόπουλε. Ποιες παίρνω. Τα ενές και τα χάπια τα παίρνω. Φύγε, επόμενη γραμμή. Φωτοβολίδες του λόγου που να αγοράσουμε ταινίες και χάπια θέλει αυτός. Να πάρει. Λέγε ρε κόκκινε, τι σε έπιασε το ζάχαρο, ένα 30. Τι είναι αυτό το πράγμα, παρακαλώ. Έλα, πάρε γρήγορα τον κόσμο. Καλησπέρα, ναι, φίλε. Αυτός. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Ο Αργιανός ο πεντάρης σήμερα, αυτό που λέει. Ναι. Δεν μου λες, ένας σουπεράς που δουλεύει στην ΠΑΕ Άρης με μουσί, ένας χοντρός, χτύπησε έναν 60χρονο, για ποιο λόγο, τι έγινε εκεί πέρα. Δεν ήμουν εγώ. Δεν είπα ότι βάρεσε εσένα, 60 λέω βάρεσε. Εντάξει, πλάκα. Για ποιο λόγο το χτύπησαν τον άνθρωπο εκεί πέρα και εγώ. Για ποιο λόγο. Δεν το είδα. Λοιπόν, σε παίρνω τηλέφωνο γιατί πλησίασες αρκετά στην ανάλυση. Ναι. Αρκετά. Λοιπόν, ο Ερέρα ξεκινάει όταν κυνηγάει το σκόρο προς το δεύτερο ημίχρονο. Όταν ξεκινάει το μάτς έχει δεξιά-αριστερά Γκάμα και Γκαρσία. Ναι. Ναι. Όταν κυνηγάει το σκόρ, ο Γκάμα και ο Γκαρσία έχουν εντολή να κλείνουν στο ημικύκλιο της αντίπαλης περιοχής. Ναι. Δεν πάνε και όταν όλος δεν παίζει τραβάνε, με εξτρέμ, το μπακ ανεβαίνει εύκολα ψηλά. Τραβάνε 2-3 παίκτες. Γιατί είναι καλός παίκτης ο Γκάμα, δεν γίνεται να μην τον κυνηγήσεις. Τραβάνε 2-3, γι' αυτό είδες τον Βαλεριάνο και τον άλλον που βγάζουν τις έντρες εύκολα. Τζανακάκης καλύτερος. Ο άλλος γλίστραγε, έκανε, τον κυνήγαγε και ένα φόρ. Ενώ ο άλλος ο φόρ, τον Τζανακάκη δεν τον κυνήγαγε. Μη λες πολλά. Ναι. Τα ακραία μπακ του Άρη, όταν φτάσουν μπροστά, έχουν και μία και μοναδική επιλογή. Να κάνουν σέντρα, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Φουγεμάτη η περιοχή με 6 άτομα, 5 πόσα είναι. Ούτε τρίπλα μπορούν να κάνουν, ούτε από το άτομο μπορούν φόρτωμα. Να κάνουν τίποτα. Απλώς αδειάζει το χώρο ο Γκάμα και ο Γκαρσία και βγάζουν τις σέντρες. Φόρτωμα, ναι. Εντάξει, ναι. Επειδή ήμουν στο μάτς, σε αυτές τις επιθέσεις όλες, ο Αλβανός και ο Ματίγια ήταν καρφωμένοι στα center back. Δεν περνάνε το κέντρο να καλύψουν, ούτε άδειο τον βρίσκεις δηλαδή. Ναι. Αυτά. Να είσαι καλά. Επόμενο. Και να κρατήσουν και την αντεπίθεση. Ωραίος. Μάλιστα. Ναι, φίλε. Έλα, εγώ είμαι. Ναι. Και εγώ πήγα χθες στο γήπεδο. Τρομερός ο κόσμος. Είχα χρόνια να δω κάτι τέτοιο. Μ' άρεσε. Πολύ καλό αυτό που είπες, ραπ.
Ποιο? Για όταν εγώ δεν το ήξερα. Πάω στο πέταλο και βλέπω μαζί του σούπερ άδρες με τις ιερολογίτες. Ναι, δεν πλακωθήκαν μεταξύ τους. Πρώτη φορά. Τι έγινε, λέω, θα βγουν τα μαχαίρια, τα λωσάρια. Λέω, αυτοί θα πλακωθούν και δεν έγινε τίποτα. Τίποτα δεν έγινε. Πολύ καλό. Ναι. Μπράβο τους. Κάτι άλλο που το είδα. Πολλά παιδιά, μπράβο, δηλαδή εγώ δεν το περίμενα. Μικρές ηλικίες, γονείς, ναι, ναι. Πολλά νέοι, έφηβοι, γυμνασίου, αυτά γέμισε στο γήπεδο, ήταν γεμάτο παιδιά το γήπεδο. Εγώ δεν το λέω, κοίτα να δεις. Λέω, δηλαδή παιδιά, από τους 18.000, 3-4 ήταν κάτω από 20 χρόνων. Τουλάχιστον είναι αυτό που λένε, με έκανε εντύπωση. Καλό. Πάρα πολλά παιδιά. Καλό. Πάρα πολλά παιδιά. Έτσι, αυτό είναι καλό. Γιατί τα δημοτικά ψάχνεις αρχιανό με τον τουφέκι, να πούμε, ναι. Λοιπόν. Πού πας Ραντονίου με 3-5-2 στη Θεσσαλονίκη, ποιος είσαι ο Γουαρδιόλα και έχεις στη Σίτι, πόσο θα αντέξεις δηλαδή με αυτό το σύστημα που είπε μια μαϊκή λεξούλα ο Κωστής πριν. Πού πας και με τον Κούγια στον πάγκο εκεί να το παίζει προπονητή. Πού πας ρε Κούγια με 3-5-2. Και θα σε κάτσει καμιά κολτσίδα, σε φυτέψει στο 2 μέτρα στο έδαφος μου που το παίζεις και Μάγκας και Γουόις και Τζέιμς Μποντ μου το παίζεις. Πού πας ρε Κούγια τώρα, αυτά τώρα. Τι να πω, Ραπτόπουλο, και εγώ το άκουσα αυτό το συμβάν. Ναι. Δεν ξέρω όμως τι έγινε. Να μας πούν γιατί το χτύπησαν τον άνθρωπο, τι έγινε. Δεν ξέρω και θέλω και κάτι και είναι άλλο, και στην Πάε Άρης, λέει αυτός δουλεύει. Έτσι με είπανε. Και κάτι άλλο. Ένας κοντρός μουσάτος λέει. Κοίταξε, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Μπορεί αυτός που έβγαλε ξύλο να τα ήθελε ο κόλος του, δεν ξέρουμε. Δεν απλά να ξέρουμε το επεισόδιο γιατί έγινε. Εγώ δεν κατηγορώ, ένα λεπτό. Εγώ δεν κατηγορώ γιατί. Να μάθω τον λόγο ή δεν ξέρω, ναι. Το άκουσα και εγώ δεν ξέρω τον λόγο. Λέει, έπεσαν λέει σούτσια. Λέω τι έγινε. Ρε, δεν πλακώσαν λέει ένα. Λέω δεν το ξέρω. Λέω μέχρι εκεί. Εντάξει, το να πλακώσουν έναν και αυτός δεν τις έφαγε χωρίς λόγο να πούμε. Εντάξει. Να μας πούν λίγο να οι αγαπητοί συμπολίτες, ποια είναι η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη φωτοβολίδα. Και των οργανωμένων του ΠΑΟΚ. Για τον γιατί την κάνανε γαργάρα, γενικώ να πούμε. Ναι. Τα κάναμε, κοίτα Κατατόπουλο, αυτά το 98 που ήμουν μέσα με τον Χαριστέα το 1-4. Είχαμε φάει πέτρες, ρίχναμε στυλό απευθεία βολή. Ξέρω. Ήμουν στο μάτι την 5 εγώ, ναι. Αυτά τα κάναμε τότε. Τώρα αυτά τώρα δεν είναι για τώρα. Άλλες εποχές τότε, τότε φεύγαμε όλοι με ράματα από τα κεφάλια όλοι. Και ένα 3-2, θυμάμαι, ΠΑΟΚ-Άρης 3-2. Με κατέρωθαν σπασμένα κεφάλια πολλά, ναι. Ναι, αυτά είναι δυστυχώς. Το θυμάμαι, ναι, ένα 3-2. Ένα κεφάλι έπρεπε να πάει πέτρα και αυτό αστοχήσαμε. Και ξέρεις τι είχε γίνει. Ένα κεφάλι έπρεπε να βρείτε. Τα γάρια. Ένα κεφάλι. Τότε, το δεν έπρεπε τώρα, δηλαδή δεν πρέπει να γίνονται τέτοια. Μ' αρέσει ρε Κόκκινε που δεν θες να μιλάς για βία. Σου μάθε ο πάτερ Αβακού με πάνω εκεί, ο οποίος έβλεπε οράματα ότι θα γίνουν σεισμοί. Σε έμαθε τον χριστιανισμό απ' έξω, βλέπω. Επόμενη γραμμή. Ωραία μάθημα σε έκανε. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα σας. Καλώς ευνοημένους τους κάτω. Είναι καλά ο Μάνταλος. Είναι καλά στην υγεία του. Μην είναι κόκκινο. Δόξα τω Θεώ, καλά είναι. Ναι. Ξέρετε ότι σποράκια όλοι θα πάρουν, αφού το γνωρίζουμε. Δεν πάω να δώσω συγχαρητήρια δημόσια. Αυτό ήταν εμπομφιλέ, ρε. Το κύριο, ακούστε με λίγο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Δημάτο, διευθυντή επικοινωνία της ΠΑΕ. Το γνώρισα, το ξέρω. Σάββατο βράδυ καταφέρνει σε 2 λεπτά της ώρας όλο το οπαδικό κίνημα της ΑΕΚ, ενώ φώναζα για τις μη μεταγραφές, σε κλάσματα δευτερολέπτου, ανακοινώνοντας απλά με μια λυπή ανακοίνωση στο διαδίκτυο, κατά ενός μέσου, ενός site, στρέφει όλο το κόσμο στο site, δηλαδή πετυχαίνει τον απόλυτο αποπροσανατολισμό του οπαδικού. Αντί να πάνε αγοράσεις και αυτός κανένα site, έβριζε το αλουνού. Μπράβο, ναι. Και αντί όλοι να μιλάνε για τις μεταγραφές που δεν γίνανε μαζί και εμένα που στηρίζω τον Μελισανίδη και τον σέβομαι και τον εκτιμώ, αλλά θέλω παίχτη. Όλοι στράφηκαν εναντίον ενός site και δώσανε τόση δημοσιότητα και δημοτικότητα σε έναν άνθρωπο περισσότερο από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Αυτό είναι αδιανόητο να συμβαίνει. Κύριε Μελισανίδη, σε σέβομαι, είσαι τεράστιος, σε εκτιμώ. Μέχρι τις 12 το βράδυ φέρε μία χαφάρα και μία σαΐτα στην ΑΕΚ. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι αυτός ο μηδιακός πόλεμος ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ο μόνος ο οποίος έχει να ωφεληθεί είναι ο Ολυμπιακός. Ωραίο. Εάν το καταλαβαίνετε καλώς. Εάν όχι δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. 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 Τι κάνουμε. Καλά φίλε. Τι κάνουμε. Καλά. Τσιμπουράκια πίνω. Θυμήθηκα, γιορτάζουμε σήμερα. Τη μεγάλη Πασοκάρα τη διακήρυξη. Ναι. Η απάτη του Πασόκ σήμερα έχει γιορτή. Πίνουμε τσιπουράκια. Δεν υπάρχει Πασόκ όμως πια. Η Φόφη άλλαξε το ρεπερτάζ. Άσε αυτό το κοινάλ. Η νοοτροπία έχει μείνει.
Να δει σήμερα κοστίγει. Το ερώτημα, παραλία, το ερώτημα. Τα τσιπουράκια, ναι. Η Χαλκιδική, με πήρε ένα φίλο μου, λέει δεν βρίσκω τραπέζι, με διώχνουν σε ψαροταπέρνε. Ξανά ήρθε το κλίμα. Τα, θυμάμαι αυτά οι διαιτητέ το 85, πρωτάθλημα, πάω. Ξαναεπέφερε αυτό. Και ακόμα τρώμε τα έτοιμα. Τότε τη Πασοκάρα, αυτά που έδινε ο Ανδρέα. Αλλά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Τι ωραίο καιρό κάνει και Σεπτέμβριο. Μια χαρά, είμαστε. Τι να σε πω. Επόμενη γραμμή πάει, επόμενο. Ναι. Εγώ. Έλα φίλε. Έλα αυτό που λέω είμαι. Ναι φίλε εσύ. Λοιπόν εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Καταρχήν πρώτη φορά παίρνω να μιλήσω μαζί σου και παίρνω να μιλήσω μαζί σου γιατί ακούω πολλά. Εμένα μ' αρέσεις. Συνέχισε όπως το πας και άσε τους να λένε και τον κόκκινο και τον ένα και τον άλλον. Ωραία. Συνέχισε όπως το πας. Το πας πολύ καθαρά. Λες την άποψή σου χωρίς να χλυφείς. Και δεν είναι αυτά που λέει ο κόκκινος ότι γι' αυτό δεν σε παίρνω στην Αθήνα σε αυτό. Είσαι καθαρός. Συνέχισε το όπως πας. Και κάτι άλλο που θέλω για μένα, αν μπορείς. Τι γίνεται ρε με τον Ηρακλή, θα γίνει τίποτα. Ακούς τίποτα, μαθαίνεις τίποτα. Είπε ο κόκκινος θα βγουν λέει τα λεφτά, αλλά εγώ λεφτά δεν βλέπω να μπαίνουν. Ας τον κόκκινο, ας τον κόκκινο. Πες μας εσύ που ξέρεις. Εσύ τι ξέρεις. Εγώ ξέρω ότι δεν δε θα μπουν. Φίλε, ρωτάς και χωρίς να ξέρεις ποιος. Τι. Ξέρεις τι ισχύει. Δεν ξέρω τι ισχύει, γι' αυτό ρωτάω. Με μένα τώρα τι τράβαλο είναι αυτό που τραβάς. Δεν σε χωνεύει. Το Ραπτόπουλο ρωτάω. Με μένα τι τράβαλο έχεις, θα μου πεις. Εσύ ποιος είσαι, δεν κατάλαβα, ο κόκκινος είσαι. Δεν ξέρω και ποιος άλλος θα είναι. Με σένα τι τράβαλο έχω, τι ταχώνει συνέχεια στο Ραπτόπουλο. Γιατί, γιατί μιλάει καθαρά. Και γιατί ποιο... αυτό που είναι, που πρέπει με να πει τον Ηρακλή που κολλάει αυτό. Ναι. Καμία σχέση. Και σου λέει, μάθα από τον κόκκινο τι γίνεται. Και επιμένεις. Ναι, ρε, παιδί μου. Όταν ένας άνθρωπος πάει κόντρα εκεί που πας εσύ εκεί και δεν σ' αρέσει, ναι. Λες, όχι ότι έχω τίποτα προσωπικό μαζί σου. Γιατί εγώ λες να έχω κάτι προσωπικό μαζί του. Εσύ ναι, για τον χώνεσαι, ρε. Ρε φίλε, πόσο καιρό ακούς την εκπομπή. Mm. Την εκπομπή πώς την ακούω. Ναι. Στα 15 χρόνια είσαι ο πρώτος άνθρωπος που βγαίνει να υπερασπιστείς τον Ραπτόπουλο. Τώρα μιλάμε έχουν γίνει 25 ατυχήματα στην πόλη. Και δεν κάποιος μας κάνει πλάκα. Τι να κάνουμε ρε φίλε. Πολλοί τα βλέπουν και δεν τα λένε. Τι να κάνουμε. Δεν τον χώνεσαι δηλαδή να πάρουμε. Δεν είναι μαγνητοφωνημένες οι εκπομπές. Ό,τι πεις ρε φίλε. Εντάξει. Ό,τι πεις ειλικρινά. Εντάξει μπορεί να κάνω λάθος. Η γνώμη μου είναι όμως. Βρε καλά κάνεις και έχεις τη γνώμη σου αλλά θα μας τρελάνεις. Μόνο αυτό λέω. Έχω δει... Μη στεναχωριέσαι για τον Ηρακλιάκου λίγο, για ναι. Να τελειώνουμε. Κάτσε να μάθουμε τώρα. Μέσα στη βδομάδα τελειώνει. Τελειώνει. Θα τα βάλει τον Πάπα στα λεφτά, ναι. Εντάξει. Ποιος? Δεν θα άκουσα. Την ομάδα θα την πάρει ο Τόμ Πάπας. Ισχύει αυτό? Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, φίλε. Εγώ δεν το πιστεύω. Φίλε, με ρώτησες, σου απάντησα. Λοιπόν, αύριο θα ανακοινωθεί. Αλέκος Βοσδιάδης την ώρα της εκπομπής. Ανακοινώθηκε. Ναι. Δεν ανακοινώθηκε. Ναι. Την ώρα της εκπομπής της δικής μας, εκείνη ναι. Την ώρα θα ανακοινωθεί ο Βοσδιάδης. Ναι. Άντε να δω. Και μέχρι την Παρασκευή, θα βάλετε λεφτά αυτός ο οποίος στέλνει λεφτά θα στείλει και 320 για να πάρει τις μετοχές. Τελείωσε. Μάλιστα. Ο Τόμ Πάπας θα είναι. Ναι. Λοιπόν, αυτό που λέει, μάλιστα. Μ' ακούς. Ναι. Συνέχισε όπως συνεχίζεις και άσε να λένε. Εντάξει, έγινε. Δηλαδή, συγγνώμη, για να καταλάβω τώρα πριν πάμε στον επόμενο φίλο. Ναι. Ο Τόμ Πάπας θα δώσει 300.000 στον Ηρακλή. Θα βάλει 300.000. Ποιο είναι αυτό, δεν είναι τίποτα. Θα βάλει και άλλα πολλά. Ναι. Μάλιστα. Σε ποιο έργο το παίζει, πού, ο Ντεόν. Άκου του. Εντάξει, ναι, τελείωσε. Την άλλη εβδομάδα θα γίνει. Είμαι αυτή τη εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Ναι. Κωστή, γεια σου κόκκινε καταρχήν. Έλα. Πριν το μάτσο με τη Λάρισα είπες ο Άρης δεν θα κερδίσει. Δεν το πίστευα. Ωραία. Ο Άρης κέρδισε και έπαιξε στο δεύτερο μήχρονο καλή μπάλα. Σωστό, σωστό. Λίγο, ναι. Λίγο σφιχτός, λίγο φοβισμένος, τον τρόμαξε ο κόσμος. Τώρα τα μη ζητάμε την Μπαρτσελώνα και την, πώς τη λένε, και την Σίτι να παίξει όπως... πάμε παρακάτω. Ωραία. Είπες ότι έφταιγε ο Κούγιας και ο προπονητής του Ισλάδης που ο Άρης κέρδισε, όχι ότι ο Άρης ήταν ανώτερος. Ναι, θέλω να πω ότι ο Άρης βρήκε ένα τρίκ, τον ωφέλησε ένα στυλ παιχνιδιού της Λάρισας και από εκεί το είδε, έπαιξε από την πλευρά εκείνη ο Άρης, είδε την αδυναμία εκεί, χτύπησε και πήρε το παιχνίδι. Ήταν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο διαβασμένος ο Άρης και η Λάρισα κατά κάποιο τρόπο ενώ έπαιξε την άμυνα σφιχτά κάπου δεν είδε
ότι ο Τζανακάκης δεν είναι κακός μπακ, ότι ο Τζανακάκης δεν είναι κακός στα φορτώματα, ότι ο Τζανακάκης είναι γρήγορος. Εντάξει, δεν είναι και ο Ρομπέρτο Κάρλος, αλλά δεν το είδε. Δεν είπα εγώ ότι η Λάρισα έχασε, δεν κέρδισε ο Άρης. Αυτά μπορεί να τα πούνε οι παοξίδες ή οι αεξίδες ή οι εχθροί του Άρη. Εγώ δεν είμαι εχθρός του Άρη. Εγώ ρίχνω πινελίκη να πούμε στον Άρη, γιατί 25 χρόνια έκλεβε τον εαυτό του. Έκλεγε ο Ραπτόπουλος για τον Άρη 25 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Λέγε. Ωραία, και κάτι ακόμα να ρωτήσω. Συμφωνώ ότι τα αμυντικά χαφ του Άρη, αυτά που έχει και τα δύο, μπορεί να μην σ' αρέσουν. Α? Όχι, μ' αρέσουν ναι, τα αμυντικά χαφ του Άρη. Και έρχεται και ο Σιώπης και είναι ακόμα πιο καλά τα αμυντικά χαφ του Άρη. Πάρα πολύ καλά είναι. Δηλαδή σε μάτς, σου δώσω ένα παράδειγμα. Που ας πούμε πας σε μια έδρα, ρε παιδί μου, που, στη Λεωφόρο και προηγείς ένα μηδέν ή ισοφαρίζεις και πετάς στο Σιώπη μαζί με τον Αλβανό και τον άλλον τρεις. Μπάσα, Σιώπης και τον τρίτο, πώς το λένε. Το χαφ. Ο χαφ, ο τρίτος, ρε παιδί μου. Ναι, καλός είναι κι αυτός. Ναι. Κάτσε να θυμηθώ το όνομα του, κόκκινο, μπορεί να βοηθήσεις. Ματίγια, πού να ξέρεις, εκεί μας γιόρθεις. Ο Ματίγια. Να παίξει Ματίγια, Σιώπης. Και ο Πέστονα και ο Μπάσα. Και να παίξει και στο Καραϊσκάκι, εγώ σου λέω. Και να είναι 0-0. Και να βγάλει τον Καρσία. Και να βάλει την πίδρο στο Βελέθ και το Δελιζή. Και τρίτο στόπερ. Να το πα 0-0 σφιχτά. Έχει λύσει πίσω. Ωραία. Για τον Μεροφύλακα τι έχει να πει. Πολύ άνετο δεν είναι. Δεν ξέρω τώρα. Τα χειρότερα από τον Κατημίρη να είναι. Δεν ξέρω. Σωματικά προσόντα είναι τρομερά. Επίση ο αμυντικό κάνει δύο λάθη. Όχι ο Δελιζή ο άλλο. Ένα που του κλέπει την μπάλα. Ο Βελέθ. Εντάξει, θα γίνουν αυτά, ρε παιδιά. Θα γίνει στο 90 λεπτό και λάθος πάσα και δεν θα χαθεί και μπορεί να γίνει και ένα σούτ από μακριά που ξέρω εγώ να πάει στα Περιστέρια και μπορεί να γίνει και μια τραβέρσα κακή και ένα στημένο χτύπημα κακό. Εντάξει, μην μπάλα είναι. Να σε καλά, για καλά. Έκανε ένα λάθος ο Βελέθη. 50 μπορεί να κάνει όλη τη χρονιά. Γίνονται λάθη. Η γενική εικόνα μας ενδιαφέρει κάποια ομάδα. Επόμενος. Επόμενος, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μαζί μιλάνε, έτσι. Ναι, φίλε, εσύ είμαι, ναι. Λοιπόν, καταρχήν να ρωτήσω, φίλος του ΠΑΟΚ είμαι και θα ήθελα να ρωτήσω, τελικά ο υπόπτης παραπέμφθηκε, τι βαθμό πήρε ο υπόπτης που ακύρωσε το γκολ το δεύτερο. Φίλε, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Ο Ραπτόπουλος επιμένει ότι έχεις τους διαιτητές με το μέρος σου. Ότι. Κύριο φίλος. Ο ΠΑΟΚΣΙΣ. ΠΑΟΚΣΙΣ. Ότι έχεις τους διαιτητές με το μέρος. Είπα εγώ αυτό το πράγμα. Φυσικά, θα έπρεπε να έχει τους διαιτητές με το μέρος. Με 8. Άλλο θα έπρεπε. Θα έπρεπε. Πληρώνει 8 διαιτητές του Γκαγκάτση. Γκαγκατσόπεδα. Τους φόρτωσε εκεί ο Γκαγκάτση, τον ΠΑΟΚ και πληρώνονται. Εγώ δεν λέω οι άνθρωποι να μην πληρώνονται, απλά να έχουμε δουλειά όλοι. Ποια είναι η βοήθεια δηλαδή του Προέδρου της ΕΠΟ και των 7-8 διαιτητών στην ΠΑΟΚ στον κύριο Σαββίδη. Δηλαδή, αν εμένα με συγχωρείς, μου αναθέσουν μια δουλειά και την κάνω στραβά, μια, δύο, τρεις, πέντε και παίρνω το μισθό, δεν θα αισθάνομαι και πολύ ωραία. Κατάλαβες το φίλε. Ξοδεύει ένα κάρο λεφτά. Έχει 8 διαιτητές. Όλο τον κακατσοπαρέα, την κακατσοπαρέα την έχει εκεί. Τους φίλους του Ζαγοράκη, Κωνσταντινίδης, Γεωργιάδες τους έχει εκεί. Το όφελός της άλλη εταιρεία ποιο είναι, ρε. Αυτό ρωτάω. Θα μου απαντήσετε σε αυτό που σας δώσατε. Τι να σε απαντήσουμε, ρε φίλε. Το πέναλτι που πήρες. Το πέναλτι που πήρες δεν ήτανε. Ρε, άσε το πέναλτι που πήρα για σένα δεν ήταν πέναλτι, για μένα ήταν πέναλτι, για τον άλλον ήταν, δεν ήταν. Εγώ σας ρώτησα κάτι αν ξέρετε. Παραμπέστηκε, πήρε καλό βαθμό, πήρε άσχημο βαθμό. Αυτό ρωτάω. Αν γνωρίζετε, δεν είπα ότι... Για τον επόπτη το χθεσινό. Λογικά θα παραπεμφθεί. Λογικά θα παραπεμφθεί. Ακόμα δεν ξέρουμε. Δεν έχει βγει κάτι. Πρέπει να βγει η έκθεση του παρατηρητή και να μας πούνε. Σήμερα θα γίνει. Το απόγευμα. Την επόμενη μέρα γίνονται. Δεν ήρθε. Μετά από 15 χρόνια κι εγώ έπαιξα ένα στοίχημα μικρό και με έβγαλε εκτός που ακύρωσε τον γκολ. Τι έβαλες? Θα παίρναμε ένα 35, θα βγάζαμε τα ψώνια της ημέρας, της εβδομάδας, ξέρω εγώ. 35 ευρώ. 35 ευρώ έπαιξα. 35 χιλιάρικα νόμιζα. Όχι ρε. Τι είναι όλοι μεταξύ της και σένα ρε. Θέλω να πω ότι μετά από 15 χρόνια το σταμάτησα, δεν παίζω άλλο. Καλά, λέω, καλά, δεν πειράζει, Και οι διαιτητές παίζουν ρόλο στο στοίχημα επάνω κτλ. Θες να βγάλεις τα σπαρτζόνια, θέλω να βγάλεις πίσω. Όχ. Δεν άκουσα. Θέλω να βγάλεις τα σπαρτζόνια πίσω. Όχ. Να τα βγάλω τα σπαρτζόνια. Ναι. Πώς θα τα βγάλω? Παίξε άσο τη Λιβαδιά σήμερα. Πού παίζει Λιβαδιά? Με τον Απόλλωνα. Πού παίζει Λιβαδιά? Δεν πρόκειται να ξαναπέξει το κύμα. Καλά κάτι. Έβρισα, αλλά πάλι δεν γίνεται τίποτα. Παίζει Κομποτιακός με Λαμιακό. Λοιπόν, και όσο για το φίλο που
που αβαντάρισε στον Ραπτόπουλο, κάτι στο μυαλό του δεν κάνει καλά. Δεν υπάρχει πιο κολοτούμπας από τον Ραπτόπουλο. Γεια σου. Συμφωνείς, Κόκκινε. Λοιπόν, Λεβαδιακός Απόλλωνος Πύρνης. Πες, πώς μπορεί να μην κερδίσει ο Κομπότης. Πώς να μην κερδίσει ο Κομπότης. Πώς. Ξέρω εγώ. Γιατί κάνει Κυλιάκο εμπί τώρα και εμάς. Πάμε στον κόσμο, ναι. Έλα φίλε, ναι. Πέρα. Έλα φίλε. Ραπτόπουλε. Ναι φίλε. Το φιλαράκι σου από μετέωρα, μου σε στέλνω μηνύματα, ρε. Ποιος, στο Instagram. Στο Messenger. Messenger, ναι. Εσύ μ' απαντάς, εσύ το χειρίζεσαι ή... Εγώ. Άρε Ραπτόπουλε. Τι να σε χειριστεί, ρε. Λοιπόν, Κόκκινε. Πού ναι. Να χειριστεί το Messenger, το ζώο. Χειρίζομαι τα πάντα, τα μαθαίνω. Ποιο απαντάει την τελευταία φορά, θα σε στείλω μήνυμα και πήρε τηλέφωνο. Ζηλεύεις, Κόκκινε. Μεταξύ την άλλη φορά, Κόκκινε, τι με κάνει. Το στέλνω ένα μήνυμα, βλέπω με καλεί στο Messenger Ραπτόπουλος. Ναι. Το κλείνει. Ναι. Με στέλνει μήνυμα, έχω εκπομπή, λέει, μην καλεί. Λέω, ρε Ραπτόπουλε, λέω, εσύ με καλεί. Ήταν στην αρχή τότε που το μάθαινα. Ενώ τώρα που το έμαθε το λέω. Εσύ είχες πει ότι με 8.000 διαρκείας του Άρη είσαι καλυμμένος. Ναι, μπράβο στον κόσμο του Άρη. Τα λόγια είναι περίπου. Θα κουμπίσουμε και το δεκάρικο, αν κάνουμε και με τη Λιβαδιά νίκη. Άκου να δεις. Πλέον, είτε πάνε 10, είτε μείνουν όπως είναι, αυτό που είδα, η τόσο γρήγορη αντίδραση του κόσμου και ανταπόκριση, δείχνει αντανακλαστικά και δίψα για το καλό που φαίνεται. Τέσσερα χρόνια ρε Κόκκινε, όχι δίψα. Ρε φίλε, πού ήταν αυτό το καλό. Περίμενε. Ήτανε παράλογο που έλεγα ένα καλοκαίρι, πού είναι ο κόσμος. Όχι. Απαξιωτικά το έλεγα. Εγώ είχα ξαναβγεί πριν κάνα μήνα και σε είχα πει ότι ο κόσμος είναι σφιγμένος, περιμένει να δει κάτι δεν, την ομάδα. Να που δεν είναι. Και το ίδιο λέω για τον κόσμο του Ηρακλή. Πού είναι τα διαρκείας. Μα... Τι συγκρίνεις τώρα ρε Κόκκινε. Λάθος κάνεις. Εδώ, αγόρι μου, εμείς όπως είχαμε χθες το Καθατζόγλιο, έτσι έχετε να το, δεν το έχετε ξαναδεί έτσι. Πόσο χρόνο είσαι. Τι είναι, 28 είμαι, αλλά από 8 είμαι στα γήπεδα. Πριν από 2 χρόνια το Ηρακλής ΑΕΚ με 25.000 κόσμο το είδες. ΑΕΚΣΙΔΕΣ ήταν η μισή. Α, μπράβο. Τι ωραία που τα λέτε. Λοιπόν, ρε. Στην προπαγάνδα ομάδα, πρώτη είστε. Η ομάδα Ραπτόπουλε άκου και εσύ. Η ομάδα θα δέσει πολύ ακόμα. Να τους πληρώσετε τους παίκτες, παιδιά. 650 επί 3, θα πληρωθούν πριν τα έβγαλε τα... Με νούμερα ο Κόκκινος μίλησε πριν. Μίλες έτσι τώρα. Ναι. Λοιπόν... Εκεί που συμφέρει είναι καλός ο Κόκκινος. Ναι. Εκεί που δεν συμφέρει είναι κακός. Ότι όπου συμφωνώ μαζί σου το λέω. Μίλες έτσι. Γιατί ρε φίλε, σε είπα κάτι... την προηγούμενη εβδομάδα να πάρω τηλέφωνο. Σε είπα κάτι το οποίο είναι ψευδές. Εγώ θα πάω στη ταβέρνα εκεί που τρώνε οι παίκτες στο Άρη να δω αν πληρώνει Καρυπίδης. Για να μην λέει και το όνομά του τον έκοψε και θα τσάξει. Όλοι έχουν πάρει προκαταβολές και όλοι θα πληρωθούν. Βασίλη και έναν τον Καραγεύα γιατί ούτε το όνομά του δεν αναφέρει. Ποιος είναι ο Βασίλη. Φέτος θα πικράνουμε πολλά άτομα φέτος. Να ξέρετε. Γεια χαρά, τόσα τσιγάρα που καπνίζεις κάπου να ρίξεις και τη στάχτη να πούμε. Στο κεφάλι σου. Πάρε ένα ακόμα. Προλαβαίνεις. Κανένα δεν. Προλαβαίνεις Ηχολήπτη. Κανένα. Ό,τι πει ο Ηχολήπτης. Λοιπόν. Αν ψάχνετε τα καλύτερα χρώματα για εξωτερική χρήση, τα ακριλικά χρώματα Acrylan Vitex είναι ειδικά σχεδιασμένα για τις συνθήκες Ελλάδας, έχουν αντοχή στο πλήσιμο και είναι ενισχυμένα για να διευρύνουν τις αποχρώσεις τους στην έντονη ηλιοφάνεια. Θα τα βρείτε στα καταστήματα Κοσμάγλου και πιο συγκεκριμένα στο νέο κατάστημα Κοσμάγλου, στον Εύωσμο, στην Τάξη 62. Με Αντώνη Τρίση με τηλέφωνο το 2310-303-173. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως. Εδώ είμαστε και θα είμαστε παρέα για άλλα 22 λεπτά στους 95,5 των FM. Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2310 και τα 390. Ένα γεμί για να βγει θέλει 2 με 10 εργάσιμες μέρες διακοπές. Το πήρα σε 3. Αυτός ο Ηρακλής πώς γίνεται να έκανε 1,5 μήνα. Μήπως το είχε κεραμένες τσέπες. Φίλε μου 304, ξεκάθαρο είναι το ρεπορτάζ, τα είπαμε. Αν πιστεύεις ότι υπάρχει αμφιβολία. Αλληλεγγύη στο Ραπτόπουλο για το χώσμο που δέχεται από τον Κόκκινο. Τα ακούσαμε και αυτό ο άνθρωπος πρίξας που σκάει γάδαρο δέχεται χώσμο από τον Ανέστητο. Εσύ ο Ανέστητος. Έτσι λέει, ναι. Ναι, όχι ότι είσαι συμβέστητος άνθρωπος. Κάνει και άλλη διακοπή. Όταν ανέβεις να έρθεις φίλε μου 228 να έρθεις. Άντε Κόκκινο. Λοιπόν, άντε, άλλοι δύο φίλοι μπορούν να τηλεφωνήσουν. Πάμε σε γραμμές. Πάμε σε γραμμές. Ναι. Ναι φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. ΑΕΚΑΡΑ Πολυτόχρο. Καλώς τον. Μια ερώτηση. Ναι. Τη φάση του Μάνταλου. Ναι. Γίνεται στο κέντρο του γηπέδου και ξεκίνει το Μάνταλο για την επίθεση. Είναι ή δεν είναι παράβαση και κίτρινη κάρτα. Φίλε, αστειεύεσαι τώρα. Πάμε παρακάτω. Θέλω μια απάντηση, ναι ή όχι. Πάμε παρακάτω. Όχι, γιατί δεν μου απαντάς. Δεν υπάρχει παράβαση. Δηλαδή στο κέντρο του γηπέδου αυτή η ενέργεια του αμυντικού της Τρίπολης δεν είναι φάουλ. Όχι. Όχι λες. Όχι. Κι άστα. Δέκτο. Δηλαδή πρέπει να συμφωνούμε.
Οκ, εντάξει, ευχαριστώ. Πρέπει να συμφωνούμε, ρωτάω. Να είστε καλά, φίλε. Ναι. Πάμε κόσμο, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ναι. Κύριε. Δεν ξέρω αυτό που λες για το σκηνικό που λες. Αν υπάρχει καν αυτό που λες, γιατί μάλλον τα μάτια σου στο γήπεδο ήταν μάλλον ο τραγιές. Για ποιο πράγμα λες. Ποιος είναι εκεί πέρα, πώς το λένε τώρα. Για ποιο πράγμα λες, και σε ρωτάω, ποιο. Για το Καφτατζόγλιο. Πάντως θα πρέπει να καταλάβουν όλοι, αν δεν το έχουν καταλάβει ήδη δηλαδή, ότι ο Τζάμπας πέθανε. Όποιο θέλει να βλέπει τον Άρη, είτε σε μπάλα, είτε σε μπάσκετ, είτε σε πινκ-πονκ, θα πρέπει να πληρώνει. Κάτσε ένα λεπτό. Γιατί αυτό είναι η υγεία. Ένα λεπτό. Μου λες ότι αυτός έφαγε ξύλο γιατί πήγε να μπει τζάμπα. Δεν σου λέω τίποτα. Σου λέω ότι όποιο θέλει να βλέπει τον Άρη θα πληρώνει κανονικά έτσι όπως πρέπει. Ο Τζάμπας πέθανε για όλους. Και με όλους βάζουμε και τους δημοσιογράφους. Ρε παιδάκι μου, άλλο σε ρωτάω. Δεν με μιλάς. Δεν μπορούσανε τον Άρη. Λοιπόν, θα σέβεστε τον Άρη, όλοι σας. Δεν μιλάω για σας προσωπικά. Κάποιες φορές και εσείς ξεβέρκετε. Ο Άρης, ο κόσμος του Άρη, αν θέλει, ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις και το ξέρετε πολύ καλά. Η κριτική είναι καλοπροαίρετη και καλοδεχούμενη για το θετικό. Είμαστε εδώ πέρα, πάντα ήμασταν εδώ. Ήταν μη, σίγμα, νη, γάμα. Όποιος κατάλαβε ξέρει. Για χαρά. Επόμενος. Τι επόμενος, κατάλαβες τι είπε. Ήταν μη, σίγμα, νη, γάμα. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Δεν κατάλαβα, τι λέει. Έλα ρε φίλε, ναι. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Καλησπέρα, ναι, ναι. Λοιπόν, το Ερυθρό Λευκό Μόναχο, πάλι τι κάνετε. Καλώς το Μόναχο. Λέγε. Καλά είστε. Ναι. Θα μου επιτρέψετε 43 δευτερόλεπτα χωρίς να με διακόψετε γιατί... Πάρ' τα 43, πάρ' τα γρήγορα, πάρ' τα. Ωραία, λοιπόν. Ναι. Θέλω να κάνω ρητορική ερώτηση. Ναι. Θέλω να ρωτήσω εάν υπάρχει παγκοσμίως άλλος λαός που να έχει στερήσει από την ομάδα του τόσες πολλές φορές το πρωτάθλημα. Δηλαδή. Δηλαδή τι δηλαδή. Κάνανε οι οπαδοί του Άρη, πετάξαν ένα ρολό ταμιακή, στα γνωστά, μην τα λέμε τα ίδια. Του Άρη. Ναι, πριν 2-3 χρόνια. Βαρύ το ρολό και τέτοια και εκείνο και το άλλο. Πέρσι, χάσαν το πρωτάθλημα με το πιστολέρο και το ρολό. Ναι. Και σιγά το ρολό και τα λοιπά. Κρεμούσαν μηχανές μέσα στα γήπεδα και τα λοιπά. Οπότε. Τώρα ναι. Πάλι πετάξαν. Τώρα θα ήταν άδικο να πάρουν μείον 6 τουλάχιστον. Κοίταξε, δεν εγώ το ρεπορτάζ που κάνουμε λέει ότι θα φάνε γερό πρόστιμο. Αυτή είναι η τιμωρία. Α, πρόστιμο, στα μαλακά. Εντάξει. Αν το τρώγανε πάντως μετά το μείον 6 και μείον 9, μη λέγανε ότι του στέει μετά όλα. Εντάξει, τώρα σκοτωνόταν αυτό, μπορεί να ήταν μείον 6. Αλλά τι να σου πω, ρε φιλέ. Γιατί εγώ παγκοσμίως δεν ξέρω καμία άλλη ομάδα που οι οπαδοί της να τις έχουν στερήσει τόσα πρωταθλήματα. Δεύτερο. Ναι. Δέχεσαι κριτική, Κωστή. Ναι. Από οπαδό σου. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, είπε σοβαρά στην αρχή της εκπομπής ότι ο Ολυμπιακός παίρνει κάθε χρόνο το πρωτάθλημα. Γιατί όσες φορές το πήρε. Όσες φορές το πήρε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Έτσι είπε. Η διαιτησία ήταν υπέρ του. Όταν δεν το έπαιρνε. Δηλαδή. Ο Ολυμπιακός από την αρχή της ζωής του δεν πήρε πρωτάθλημα με κόντρα διαιτησία. Αυτό θέλω να πω. Ναι, ρε Κωστή. Θα μου πεις, θα με ρωτήσεις τώρα ποιος πήρε. Κανείς όχι. Δεν πήρε. Εντάξει. Όχι. Θέλω να σου πω ότι αυτό περνάει ένα κλίμα κακό γιατί ο Ολυμπιακός με Τζιοβάνι, Ριβάλντο, Τζόντζεβιτς, Καρεμπέ και δεν συμμαζεύεται. Πάλι, ναι. Με Κολομπούρδα και Μέκα. Ναι. Πάκου να δεις τώρα. Ναι. Αυτό που λες είναι αλήθεια. Παρά τα αυτά όμως, για να το δέσει από 10 μεριές, είχε και το κοράκι. Ναι, παιδί μου, εγώ τι σου λέω. Αντί να το έπαιρνε, βρε παιδάκι μου, άκουδο. Αντί ναι. Να το έπαιρνε με 40 βαθμούς στην όταν διαφορά, το έπαιρνε με 20 και 30 βαθμούς στην θα το έπαιρνε με 10. Θα το έπαιρνε με 2, με 10. Με 10, με 7, με 8. Τότε απαγορευόταν ο Ολυμπιακός να χάσει βαθμούς. Ήτανε δηλαδή και εσύ στο χορτάρι. Εσύ διαφωνείς με αυτό. Και στο χορτάρι. Και στο χορτάρι ήταν κάτι καλός. Το οποίο του έκανε άκουδο. Κακό. Άκουδο. Και στην Ευρώπη. Δεν τον ενδιέφερε. Θα είχε καλύτερες πορείες. Δεν τον ενδιέφερε η Ευρώπη. Πιθανόν. Είχε και καλή ομάδα, είχε και διαιτησία, είχε και φίλους. Οι μεγάλες ομάδες δεν οφείλουν να έχουν τα σφυρίγματα για πάρτι τους. Φυσικά. Δηλαδή όπως τα έχει και ο ΠΑΟΚ και δεν λέει και κανένα. Γιατί τίποτα. Βγαίνει ο Καλάπαπας με τις μαγούλες τώρα και λέει γιατί να έχει και τον ΠΑΟΚ. Άσε τι κάνει αυτός. Αυτός δεν εκφράζει τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Δεν το ξέρω. Αυτός εκφράζει την... Δεν ξέρω ο άνθρωπος τι... Έτσι, τον πυρήνα κάτω. Εμείς δεν μας εκφράζει όλους. Ωραία. Απλά θέλω να σου πω ότι... Κάθε μεγάλη ομάδα πρέπει να παίρνει το σφυρηματάκι της όπως το παίρνει και όταν βλέπεις. Δεν πάει έτσι. Και όταν βλέπεις. Ρε φίλε, συγγνώμη τώρα. Τώρα ναι. Που είσαι λίγο στην απέξω. Ναι. Δηλαδή γιατί να μην λήξει το ΠΑΟΚ Αστέρας 0-0 ή το Αστέρας ΑΕΚ 0-0. Με το ζόρι πρέπει να αλλάξει κάτι. Όχι. Να ούτε η Ηρακλής Παλιοχώρη 0-1. Γιατί εγώ όταν στην Ευρώπη ήταν να κερδίσω για τρίτη φορά τη Ρεάλ Μαδρίτης και έκανε βουτιά ο Ρομπέρτο Κάρλος και την έβγαζε με το χέρι. Εδώ έχω άδικο εγώ. Δεν διαμαρτυρήθηκα. Εδώ έχω άδικο εγώ. Έχω άδικο εδώ ως αντιολυμπιακός να λέω καλά σε κάνει. Εσύ από πού είσαι ένα κόκκινο αντιολυμπιακό. Αυτό σου λέω. Με αλλά δεν διαμαρτυρήθηκα ποτέ. Με τον Μαρινάκη τηλέφωνο για να σας σώσει. Από πού είσαι αντιολυμπιακός. Ωραίος είναι ο φίλος. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, ναι. Έλα φίλε.
και επειδή σου κλείσε το τηλέφωνο έγινε σαν Ολυμπιακός. Λέγε φίλε. Ποιο με έκλεισε το τηλέφωνο? Ο Μαρινάκης δεν στάνηκε με τον καράβλο που το παίρνατε. Τι άλλη μπουρδα θα πει. Έχει κάνει έτσι. Έλα, έχω από το μυαλό μου τα βγάζω. Καημένο εγώ, ναι. Παρακαλώ. Κανονικά, ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα κύριε Κόκκινα και κύριε Ραπτόπουλε στην πιο ερωτική πόλη στην πόλη. Όλα τα γραφεία μαζί. Ναι. Ναι, σηκωθείτε όλοι. Κύριε Ραπτόπουλε και κύριε Κόκκινε, θέλω να πρωτοτυπήσετε. Θέλω κύριε Ραπτόπουλε να πάρετε τον κύριο Κόκκινο στο ΣΕΑ το Κόρντοβα και να πεταχτείτε μέχρι τους αμπελόκηπους αύριο το μεσημέρι να πρωτοτυπήσετε. Φέρτε τον Γιάνκα στο στούντιο να κάνει, δώσ' τον Άρε Κωστάκη μου, να μιμηθεί τον Τζον Πάπας για να πρωτοτυπήσεις πάλι ρε φίλε μου. Πού να τρέχεις τώρα στις Αμερικές υπερθαλλοντικά ταξίδια, έφτασε δεν έφτασε το πλάνο. Ρε φίλε, έψησε τον Κόκκινο τον Πάπας ότι θα βάλει 3,5 εκατοστάρια στο Ηρακλή. Τι να πω εγώ τώρα, εντάξει. Μαγιά του. Αυτός δεν έχει σάλιο ρε φίλε. Βάζει τα δάχτυλα στις τσέπες και έχουν τρύπες ρε φίλε. Τι με λες τώρα ρε Κωστάκη μου. Ο Γιάνγκας έχει περισσότερα στις τσέπες. Θα εκτεθείς άσχημα. Μάλιστα. Τι να εκτεθώ άσχημα κύριε Κοκκινέ μου. Θα εκτεθείς άσχημα. Δηλαδή απορώ πώς δεν το σκέφτηκε ο κύριος Ραπτόπουλος να πρωτοτυπήσει να σας φέρει το Γιάνγκα εκεί στο θα στούντιο. Θα εκτεθείς άσχημα. Να πεταχτείς μέχρι το Βαρδάρι να πάρεις ένα κουστούμι από σέκον γάντρα κοσάκι μου. Άντε πάλι. Επειδή δεν, επειδή δεν ξαναπατάω. Ναι. Εντάξει. Μετά τον απίθανο του Καρασγέρη. Ναι. Λοιπόν. Μπορεί να έχει καβούρια στις τσέπες. Μπορεί να είναι τσιγκούνις. Μπορεί χιλιάδιο. Μπορεί να μην βάλει. Ναι. Θα βάλει, δεν βάλει. Το οικονομικό του υπόβαθρο όμως είναι τεράστιο. Φράσε μας καημένες. Τεράστιο. Φράσε το παράδειγμα. Τεράστιο. Δεν μου λες Κωστάκη μου, με επιτρέπεις να σε λέω Κωστάκη. Ρε φίλε, δηλαδή, ποιος είχε περισσότερα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη τους φέρανε ιδιοκτήτη μαγιό για μεγαλομέτωπο. Τους φέρανε το δρόσο για επιχειρηματία. Τον άλλο με τις ασφαλιστικές εταιρείες που του έβγαλε τα λεφτά. Άσε, εδώ είναι τα γάρια στη Θεσσαλονίκη. Και ο αρχιτάγανος δίπλα μου. Άσε. Η ομάδα της καρδιάς σου τι είχε φέρει τότε στο μπάσκετ, ένα σεκιουριτά καρακίτσο. Σεκιουριτά φέρανε. Άσε ρε φίλε τώρα. Ο άλλος με τα ούρα, ο Χούγλης με τις μπολιές και τα χρώματα, ρε Κωστάκη μου. Ορίστε. Δηλαδή, ρε Κωστάκη μου, δηλαδή πόσο άλλο θα πρωτοτυπήσετε σε αυτή την πόλη, δηλαδή τι μένει ρε παιδί μου άλλο. Λέγε Κωστάκη, τι μένει άλλο. Να βγεις να πεις τα ίδια. Όταν θα έρθουν ναι. Κάποια πράγματα, θα γίνουν κάποια πράγματα, γιατί το πιο εύκολο πράγμα είναι να αμφισβητούμε. Δεν μου λες, ο διπλανός μου, μαζί με πολλούς ναι. Οπαδούς του ναι. ΠΑΟΚ, ναι, ναι. Όταν είχε έρθει ο Σαββίδης, ναι. Γελούσαν και λέγανε ποιος είναι αυτός με το ίδιο σακάκι που κυκλοφορεί. Ναι. Και τους έλεγα, παιδιά, αυτός είναι εχεσμένος στο τάλιρο. Ναι, το είπε ο Κόκκινος, τον ήξερα από χθες. Ναι, εγώ το έμαθα. Εγώ το έμαθα ο Κόκκινος. Ναι. Εκείνος ο συγχωρεμένος, ένας από τη Βουλγαρία που είχε έρθει στην καρδιά σου, που ήθελε να φέρει τον Μπαλάκο αυτό, τον Μπαλάκο φίλε τότε στη Θεσσαλονίκη, μήπως ήρθε τώρα το καλοκαίρι για διακοπές στην Καλκιδική. Λοιπόν, κοντός του Σαλμός, αλληλούια. Μέχρι την Παρασκευή είπε ο Κόκκινος ότι ο Τόμ Πάπας θα βάλει 320.000 ευρώ. Πάνε με το ΣΕΑ το Κόρδομα όπως πας στο γυμναστήριο εκεί πάνω, πιο πάνω στο Κουκλουτζά. Και βάλω τον Γιάνγκα στο αυτοκίνητο και πάντω να στο στούντιο. Την καληνύχτα μου, Κωστάκη μου. Εντάξει, μπορεί να εκτεθούμε όμως. Μπορεί ο Κόκκινος να βγει αληθινός. Να βάλει ο Γιάνγκα τα 320 χιλιάρικα να πούμε. Εγώ δεν το βλέπω. Έχει στείλει λεφτά. Τι έχει στείλει. Στέλνει άλλα λεφτά ναι. Για να τρέχουν μεταγραφές. Αυτό που είναι για την αύξηση με το κεφάλαιο θα τα βάλει. Άστα τα λεφτά. Εννοείται. Θα τα βάλει 320. Τέλειος. Ή αυτό ή ο Αιγύπτιος δηλαδή. Ο Θεός. 100%. Τέλειος. Πάει. Επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλώς το. Δεν σε ακούμε. Φίλε. Είναι τα σήματα των τηλεφωνικών. Ακούγομαι. Όχι, δεν ακούγεσαι. Δεν ακούγομαι, αυτό ακούγομαι. Απαντώ. Τώρα ακούγεσαι. Τι κάνει, βγήκε και ο οδηγός στην Κρυσάβα. Αφού βγήκε και ο οδηγός στην Κρυσάβα, καλά πάμε. Ανησυχούνε πολύ. Κοίταξε, ο οδηγός στην Κρυσάβα, Ολυμπιακό, άρεσε τον έβασμα, δεν γίνεται, φίλε. Λάθος κάνει. Ας αλλάξει ομάδα. Λάθος κάνεις. Να πω κάτι λίγο τον Ολυμπιακό. Να πεις ό,τι θες, ό,τι γουστάρεις. Ομάδα που βγήκε να τον απαντήσω. Λέγε ό,τι θες. Όταν πέτασαν στο γλύκο τη φωτοβολίδα και δεν έπεσε ο γλύκος να κάνει και να, δεν έπρεπε να κόψουν μείον 6 βαθμούς στον Ολυμπιακό. Μα δεν λέει ο κανονισμός ότι πρέπει να φάει μείον ο ΠΑΟΚ. Όλη η κουβέντα έγινε επειδή οι βλαχοπαοξίδες
που κάνουν ραδιόφωνο και τους παραγωγούς, βρίζανε αυτό το που πέταξε την φωτοβολίδα, ενώ αυτοί γαλούγησαν ένα ολόκληρο ρολό με την καφρίλα και την παραγωγικότητα. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτός ο βλάκας, αυτός ο άχρηστος, αυτός ο βλαμμένος. Φίλε, έχεις απόλυτο δίκιο. Ο Σάχα τι δέχτηκε στην πλάτη και δεν έκανε. Συμφωνώ, ασέν, ρε Κόκκινε, δεν διαφωνούμε. Καταλαβαίνεις. Δεν είπα ότι διαφωνούμε, πρόσκε. Ας βγει να ρίξουν και μείον έξω στον πάγο. Αλλά όχι ρε φίλε, να μου λες εμένα πόσο σου στέρισε η φίλαθλή σου. Μαζί εσένα, σου, δηλαδή, μαζί σου είμαι. Κάτσε να σου πω λίγο κάτι, κάτσε να τελειώσω. Παρακαλώ. Δηλαδή εγώ σαν φίλαθλος, έτσι, είμαι του Ολυμπιακού. Πετάω χειροβομβίδες, πετάω μέσα στυλού, πετάω και ξέρω ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Άρα δεν μου στέρισε κανένα σε μένα το πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να βγαίνει κάθε Ολυμπιακός κάθε καημένος να λέει ότι να είναι. Δηλαδή τώρα βρήκε τον ΠΑΟΚ, ας παίξουμε όλα τα παιχνίδια να μπαίνουν μέσα στο γήπεδο. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, τι έγινε εκείνος ο παίκτης Ολυμπιακού που έριξε τα μέδρα του στον κόσμο, του ΠΑΟΚ τότε, τιμωρήθηκε. Ρε τα μέζια δεν σκοτώνεσαι με τα μέζια. Άλλο λέω, λέω τιμωρήθηκε. Έχεις κανένα να φεύγει όρθιος και να σκοτώνεται εδώ με τη φωτοβολίδα, μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο, ρε. Τα μέσα σου. Δεν συμφωνούμε, δεν διαφωνούν. Σου να σου δω, να ρίξουν μια λέξη. Λέει ο φίλος, αν τα έχει μεγάλα, μπορεί να σε χτυπήσει. Σιγά, ποιον είναι του King Kong να πούμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Μπορεί να είναι πολύ μεγάλα. Σιγά. Να φας καμία και να μην φτιάξει στον top. Ειδικά εσύ που τα κοιτάς αυτά. Σαν μπαϊσέξουλα. Εγώ στο Άγιον Όρος δεν έκανα να βογκάνε και τα φίλε, εσύ είσαι μπαϊσέκ, εσύ το δήλωσες. Ναι. Εγώ δεν δήλωσα. Άσε τα άχ και τα βάχ εκεί απάνω. Λέγε. Εγώ δεν έκανα ούτε πολύ. Άσε τώρα. Άσε. Πάμε παρακάτω. Ναι. Ναι. Έλα φίλε. Έλα Κώστα. Ναι φίλε. Μ' ακούς. Πολύ καλά. Ναι. Λοιπόν, εχθές βλέπαμε σαν σπορτ καφέ. Μισή Αργιανή, μισή Παοξίδη και μισή βλέπανε τον Άρη, μισή τον Μπάουκ. Και στη φάση που βάλει γκολ ο Γιουνές, απέναντι έχει πολύ πλάτη, γι' αυτό το λέω. Σηκώνουν την Αργιανή και λένε άντια Αργιανάρα πάμε για πρωτάθλημα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Λένε... Υπήρχαν ναι. Sports καφέ που παίζαν και τα δυο μάτς. Ναι, τα μεγάλα μωρέ. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Ερώτηση. Τη φωνή ναι. που την είχαν. Και τα δύο, είναι μεγάλο μωρέ. Είναι μεγάλο. Άμα από το μεριά κουζονάρα, άμα κάθεται μια κουζονάρα. Πες μας ποιο είναι αυτό, πάρα να δούμε και εμείς αυτά τα μας που είναι τόσο. Πού είναι. Ποιο. Πού είναι αυτό το μαγαζί. Στη Δελφόν. Στη Δελφόν είναι. Είναι μεγάλο δηλαδή και ακούγονται. Και ο ένας ο σπίκερ και ο άλλος. Χαμηλε, δεν είναι δυνατά, είναι... Ποιος είχε τη μάχο, δυνατή πώς... φωνή ρε φίλε. Τέλος πάντων, πάμε η φάση ήταν, δεν βγάλουμε άκρη. Η φάση και η εξόφαλση, ναι. Δεν καταλαβαίνω, εγώ ξέρω ότι σε ένα μαγαζί όταν δείχνουν πολλά μάτς, σε ένα έχει φωνή. Τώρα αυτός είπε πολλές φωνές. Μπορεί να παίρνει κάποια, ξέρω εγώ. Ξέρεις από τα κάποια ακούς πολλές φωνές. Εγώ ακούω μερικές φωνές χωρίς να παίρνω. Πάμε επόμενη. Καλά, εσύ εξτεύω με τα κάποια. Έχεις πέσει μέσα όταν είσαι μικρός. Εγώ κάποια στιγμή στον κόσμο θα δείξω λίγο γιατί είναι εξωγήινος ο Ραπτόπουλος με τη λοβοτομή την οποία τον έχω κάνει όταν τον παρατήσαν οι εξωγήινοι. Εντάξει, στο πίσω μέρος του κεφαλίου του. Άμα έχετε ξαναδεί μια εγχείρηση, εμένα με φτύσετε. Μία μέρα σας δίνω το λόγο μου, θα σας δείξω όλη την επέμβαση που κάνατε. Κοιλιά κάνει εκπομπή, πάμε στον κόσμο. Η μόνη κοιλιά που υπάρχει είναι αυτή στη φάτσα σου. Κρέμασε. Κρέμασε το προσωπικό σου. Σακούλες. Πάνε να κάνεις πώς λένε αυτά. Πάνε να κάνεις κανένα ποτοξάκι. Ποτοξάκι. Αφού είσαι εκεί περσόνα. Περσόνα. Στον κύριο Πάμε περσόνα. Είπα στον διάλογο εκεί. Πάμε στον κόσμο, ναι. Α, ναι. Καλησπέρα. Έλα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, παιδιά. Ναι. Καταρχήν να πω ότι αυτός που κατεβαίνει κατηγορίες είναι ο Άρης, όχι οι κυβερνήσεις που κατεβάζει ο Άρης. Εσείς λοιπόν, είστε παοξής. Είμαι παοξής και θέλω να πω λίγο. Πώς βλέπετε ότι δεν έκανε καμία μεταγραφή η ΑΕΚ και, και τα δύο τα μάτς Σάββατο και Κυριακή που δείξανε ότι υπάρχει μια δυναμική στη διαιτησία με τον... Εσείς τι κάνετε γι' αυτό. Ξέρω εγώ ρε Κώστα. 7 διαιτητές, 8. 8 διαιτητές έχετε. Με το γραμμένο και το αυτό γραμμένο είναι, δικό σας δεν τον έχετε. Ξέρω εγώ. Και πάει ο άλλος από τη Μακεδονία κιόλας. Ποιος. Η μεγαλύτερη... Τρυπημένη από τη Μακεδονία. Ρε. Μακεδονία, τρύπια. Πήγε καλά ο άλλος τα τώρα... λέω. Καλά τα λέω. Τόσα δεν ήταν πέναλτι. Δεν ήταν και πέναλτι του ΠΑΟΚ. Σας τα στάζει η Αθήνα. Τώρα έχουμε λεφτά εδώ πάλι. Τι είναι αυτός ο Καζαντζίδης ρε. Θεσσαλονικός διαιτητής και εδώ στο πέναλτι αυτό. Πώς θα πεις στη γειτονιά. Πάει στο καφενείο. Με την Τρίπολη. Που είναι ξεφτυλισμένε, ξεφτύλα θα το πούνε. Αλλά πώς το βλέπεις εσύ. Πώς το βλέπω. Μαγιά του Μελισανίδη. Για χαρά. Μαγιά του. 8 διαιτητές.
Ο άλλος τον Μπάγκεβιτς με Αλτσχάιμερ τον είχε έφυγε και ο Μπάγκεβιτς μόνος του έμεινε. Έχει την απ' του Λιμπερόπουλο, έχει του Λιμπερόπουλο μόνο του. 8 διαιτητές και παίρνει τέτοιο πέναλτι ΑΕΚ. Τι σας πληρώνει κύριε Κουρμπαγλάδες! 8 διαιτητές! Έλα φίλε! Μπαμπά! Χρόνια πολλά στην Πασοκάρα πάλι. Χρόνια πολλά. Ναι, μόνο που το Πασόκ άλλαξε αφημί. Είχε κάτι χρέη. Σαν τον Ηρακλή και τον Άρη έγινε. Ξαφανίστηκαν τα χρέη. Τι λέει η Φόφη. Πάρτε την Φόφη συνέντευξη. Γιατί όταν κάνω αφημί άλλο, παίρνει τα χρέη άλλο. Τι έγιναν με τα χρέη των κομμάτων κόκκινε. Πού να ξέρει ο κόκκινο. Με την πύρα και την ρετσίνα. Μεταξύ του τα βρήκανε. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Μπράβο. Εσύ κοιμάσαι. Εγώ δεν κοιμάμαι καθόλου. Γιατί πήρε κανένα προμήθεια για τα χρέη που σβήστηκαν. Γιατί βλέπει να κάνω κανένα ακόμα καμιά βάντα. Επειδή δεν κάνει άρα. Άμα τα έπαιρνα θα έκανα ρε κόκκινε και εγώ. Έλα φίλε. Πάμε φίλε, ναι. Καλός άνθρωπος. Λέγε ναι. Βουλέ. Ναι φίλε. Την ΑΕΚ την είδες εσύ το μάτς. Την είδα, ναι, την είδα όλη. Πόσο δοκάρια είχε ΑΕΚ από το βουλέ. Δύο. Τότε γιατί λες. Και ένα η Τρίπολη. Και επειδή είχε δύο τι έγινε. Κάτσε ναι, γιατί ανέφερες το ένα ότι έπρεπε να βγει χι, είχε δοκάρι η Τρίπολη και τα λοιπά. Το δοκάρι, ναι, φίλε, έβαλες κανονικό γκολ. Κάτσε να μάθουμε. Ορίστε. Έβαλες κανονικό γκολ. Ένα θέατρο είχε το μάτς. Ποιο ήταν, για που έπαιρνε μπάλα. Το θέατρο ποιο που ήταν, λίγο πριν τελειώσει το ημίχρονο, ο Καλτσάς πάει μέσα στο ημικύκλιο της περιοχής, έχει μια βούτα, δεν τον ακουμπάει δηλαδή κανένα. Εσύ λες είναι πέναλτι. Και σφυράει το κοράκι. Αυτό το είδες κόκκινη εσύ που ξεκίνησες την εκπομπή. Εσύ λες ότι είναι πέναλτι, ε. Ακούς τι σου είπα τώρα, γιατί δεν το λέω. Απάντησε αυτό που σου λέω. Να τον βγάλει κίτρινη, γιατί κάνει θέατρο. Τον Καλτσάς. Έδωσε το φάουλ, σαν πέναλτι ήταν αυτό το φάουλ, το θυμάσαι. Και τι θέλω να μου πει σε κοινικά η διαιτησία. Μα δεν το είπες, να τα λες. Να τα λες για τον πάθο. Θέλω να μου πει σε κοινικά. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ρε φίλε και ρε φίλε και ρε φίλε και ρε φίλε είσαι συνέχεια. Τι ρε φίλε. Άκου να δεις κότα. Κότα. Εσύ. Κότα είσαι εσύ. Κοτόπουλο. Εγώ λέω ότι μεγαλύτερο κοτόπουλο από σένα δεν υπάρχει. Άιντε βρε τα. Γιατί δεν μπορεί να βγεις εδώ πέρα. Στην πόλη που νομίζουνε κάποιοι ότι είναι και εγώ δεν ξέρω τι και να σου πεις. Μάγκες. Δεν υπάρχει πέναλτι. Παραμύθια στα ίζουνε. Λέγε φίλε, απάντησε. Κατάλαβες. Δεν έχεις τα κόφια να το πεις αυτό το πράγμα. Γιατί πού είναι. Το κόψατε. Ποιος τον έκοψε, ήθελε να κάνω γνώμη με εκοπή. Έκλεισε μόνος, κότα σε είπε. Αυτοκτόνησε. Τι κότα θα σου να είναι κόκκινε, φραγκόκοτα θα ήσουν να είμαι. Ρε φίλε, από το να είμαι ηλιθιόκοτα σαν και σένα, καλύτερα, φραγκόκοτα. Βέβαια. Θα μου λες. Εσύ ένα πράγμα, τσαλαπετινό. Στο παιχνίδι της, του πάω και χθες, πόσα πέναλτι γίνανε. Ένα. Τι ένα. Πόσα πέναλτι έγινε, ρε. Στου πάω το μάτς, πόσα πέναλτι γίνανε. Δεν νομίζω ότι έγινε. Δύο πέναλτι που δεν τα έδωσε, ένα για κάθε ομάδα. Πότε έγινε, ξέρεις. Τι μάτσε βλέπεις. Πραγματικά. Ένα δεν έδωσε στον Ελ Κατουρί και ένα που κάνει ο Χανσερίδη πάει με τις τάπες, δεν βρίσκει αλλά είναι πέναλτι μέσα στην περιοχή πάνω σε αυτό το μαύρο. Δύο πέναλτι δεν έδωσε αυτό το ταγάρι που το δώσανε και να το κάνουν και διεθνή. Μάλιστα. Δύο πέναλτι. Πάμε παρακάτω. Ναι. Έλα, ένα στον Κατουρί και ένα που έκανε ο Χανσερίδη. Και δύο offside το επόπτη δεξιά, ποιος είναι φίλος με τον Μελισανίδη. Τελικά Κατουρί ή δεν Κατουρί. Τι είναι Κατουρί, μια χαρά Κατουρί. Λέγε φίλε, ναι. Έλα φίλε. Βασίλης. Ποιος Βασίλης? Από Πολύχνη, ΑΕΚΤΖΙΣ. Έλα Κωνσταντή. Γεια σου Βασίλη. Έλα, καλή εβδομάδα. Ναι. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Καταρχήν κάνουμε ένα λάθος, έτσι. Μάλλον κάνετε ένα λάθος. Με το διαιτητή. Επειδή είναι της Μακεδονίας, του Συνδέσμου Μακεδονίας, τον εγκαλείται επειδή έδωσε τον πέναλτι. Αυτό είναι επικίνδυνο. Δηλαδή τι θέλετε. Δηλαδή, το πας αλλού, σε παρακαλώ Βασίλη. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, εγώ σε παρακαλώ, ξεκινάς λάθος. Είναι έγκλημα αυτό που κάνεις. Μην με κόβεις. Είναι έγκλημα, κόφτον. Γιατί να με κόψει, γιατί. Ρε ηχολήπτη, κόψτον σου λέω. Γιατί το κόψεις. Δεν θα αναφερθεί σε κάτι το οποίο οθεί κόσμο σε βία. Το γράφουν κάποιοι άλλοι. Πλάκα μου κάνεις. Αυτό κατάλαβες. Το ότι λέμε ότι ένα πράγμα δεν είναι, τι πάει να πει, ότι θα πεις το γένο βλάκα, βγαίνεις να πεις αυτό το πράγμα, είναι δυνατό ρε εγκληματία, βγαίνεις στο ραδιόφωνο και λες τι καλούμε εμείς τον κόσμο, ότι οπλίζουμε εμείς το χέρι του κόσμου, αυτό πήγε να πεις. Και τι έγινε. Είναι επικίνδυνος. Σιγά μη, αυτή είναι κριτική, όταν σε ζωρίζουμε. Είναι επικίνδυνος, καταλαβαίνεις τι λέει, ότι εμείς οπλίζουμε, αν αυτό το χτυπήσει κάποιος, θα σε καλέσει εσένα και εμένα ο εισαγγελέας, ναι, και να πει οθήσατε τον κόσμο σε βία. Ο εισαγγελέας. Ναι. Έλα ρε κόκκινε. Αυτό που ακούς. Εδώ σκοτώνεις άνθρωπο, και δεν παίρνεις φυλακή. Ρε ποιος εισαγγελέας σε μονάξει. Σκοτώσεις πολλούς εσύ. Έχει νόμο Παρασκευόπουλος. Έχεις σκοτώσει πολλούς.
Άμα έχω τον κούγια και λεφτά. Έχει σκοτώσει. Ένα σου πω εγώ. Άμα έχω τον κούγια και λεφτά, όσο θέλω σκοτώνω. Ούτε λεφτά έχει, ούτε τον κούγια. Έχω, δεν ξέρει τι έχω εγώ. Ούτε λεφτά έχει, ούτε τον κούγια. Πάμε παρακάτω. Να βγαίνουν τώρα. Και να προσπαθούν. Κοιλιά μα κάνει ρε κόκκινε. Τελείω πάνω στον κόσμο. Έχουμε άλλο. Δώσε μια γραμμή. Πάρε μια γραμμή. Κοιλιά μα κάνει ρε. Κεφάλι μα κάνει. Ναι, ρε. Έλα. Ναι. Έλα. Ο Βασίλη είναι πάλι. Πάμε. Λοιπόν, σε παρακαλώ πολύ, μην το ξανακάνει αυτό κόκκινο και κλείσει. Κατάλαβε, σου είπα από το ραδιόφωνο. Δεν μπορεί να θα καταλαβαίνει εσύ και μιλάω εγώ. Τι είπε, ρε άνθρωπο, να καταλάβουμε. Και ποιο εσύ ρε να καταλάβω τι θε να πει. Δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει, ρε φίλε, δεν καταλαβαίνει. Τέλο πάντων, να συνεχίσω. Όχι, να μην συνεχίσει. Εγώ θα τον έδερνα, φίλε, θα ερχόμουν. Δεν κατάλαβα, γιατί να συνεχίσει. Φίλε, θα ερχόμουν με τα μάτια από κάτω από τον πλάκονα. Να έρθει. Όχι, ρε φίλε, όχι, ρε φίλε. Να πάω στη δεύτερη παρτίδα. Ναι, έτσι, μπορεί να καταλάβει ότι αυτό το πράγμα που λέει σωθεί σε βία. Να συνεχίσω λίγο. Δεν απαντά, μπορεί να καταλάβει. Δεν κουράζει και ο κόσμο. Δεν με απαντά, οθεί σε βία αυτό ή όχι. Από κινητό παίρνω ρε κόκκινο. Δεν φίλε με τον Αντώνη Παπαδάκη. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Ρε πύραυλο είναι, δεν βγάλει άκρη, ρε φίλε. Λοιπόν, Κώστα. Λέγε, μίλα μαζί μου, άστο πειράζει. Από την άλλη, όλοι βγαίνουν και λένε ότι δεν ήταν πέναλτι. Δεν ήταν πέναλτι. Ξέρετε παρακαλώ, να τελειώσω τη φράση που έκανα. Ναι, εγώ λέω δεν ήταν απέναντι τώρα. Ναι. Συμφωνώ, αλλά να πω και εγώ το αντίθετο. Πες το αντίθετο. Λοιπόν, Κώστα, κόκκινε, από τη στιγμή που απλώνει ο αμυντικός στα χέρια ναι. και τα κάνει προέκταση του σώματος. Ναι, ναι. Είναι πέναλτι καραμπινάτο. Λες εσύ, και να σου πω και, και, να σου πω και κάτι. Ναι, ναι. Έπρεπε να πάρει και κάρτα. Τέλειες, πάμε, τέλος. Είναι άποψή του. Δεν συμφωνούμε. Πράγμα, δεν συμφωνούμε, αλλά είναι. Δεν είναι, ρε φίλε, για μένα. Γι' αυτό πηγαίνουν οι Ευρωπαίοι διαφωνούμε. Γι' αυτό πηγαίνουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη και όταν τρώνε διαιτησίες όπως πρέπει, αυτό μετά φωνάζουν. Τώρα και αυτό πήγε να πει. Έτσι. Ευχαριστώ. Το να πιστεύει κάτι τέτοιο είναι δικαίωμά του. Μη ρε Γρηγόρη. Δεν αμαλώσω εγώ γιατί πιστεύω ότι είναι πέρα. Μη ρε Γρηγόρη. Επειδή ανεβαίνει και λέει σου δηλαδή. Ναι. Δεν με ενοχλεί. Ναι. Άκουνα από το πρωί. Ναι. Επειδή δεν παρακολουθείς κάποια πράγματα. Εγώ δεν παρακολουθώ. Έχει ένα τεράστιο μπάχαλο. Τι μπάχαλο έγινε. Εντάξει. Γιατί θεωρούν ότι δημιουργείται μια ιστορία προκειμένου. Να κινηθεί ο κόσμος σε βάρος του διαιτητή ναι. που έδωσε το πέναλτι. Τι, μέρα, τι με νοιάζει. Ας, τι με νοιάζει. Πάει ο τύπος αυτός. Δεν με νοιάζει ρε φίλε. Πάει αυτός να με βάλει σε αυτό το τρυπάκι. Ναι, ναι. Εμένα δεν με βάλει. Λέω πες ό,τι άλλο θέλει. Εντάξει, αυτό του λέω. Φοβήθηκες εσύ. Δεν φοβάμαι. Το να απαγορεύω το πει. Το να μου πει ότι είναι πέναλτι και κάρτα. Ναι. Δηλαδή κάτι το οποίο δεν θα κάνει κακό που θέλει. Εγώ είπα άλλο. Μην βρίζετε την Αθήνα. Εδώ οι Θεσσαλονικοί διαιτητές, ΕΠΟ, παράγοντες κτλ. Διαφώνησα μαζί. Τέλειωσε από εκεί και πέρα. Σε μάλλον εγώ γι' αυτό. Καλά κάνεις και το λες. Η Αθήνα. Αλλά μην και λέτε η Αθήνα πρα... και αλλιώς η Αθήνα. Ρεσί, μην Αθήνα, λέτε ρε. Πράγματα τα οποία δημιουργούν κινδύνους. Γιατί κλάνει το κινητό σου που κάνει. Γιατί. Ο κόλος έκανε. Μην. Ντροπή.